Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και πάλι μαζί σας σε αυτή την όμορφη εκπομπή Ομολογίες Πίστεως. Απόψε έχουμε τη μεγάλη χαρά να επισκεφτούμε το σπίτι του αγαπητού μας, του αδερφού του Λευτέρη και της Χριστίνας της Τσοχαντή. Έτσι καλά δεν το είπα? Τσοχαλής. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε τις ομολογίες των νέων αυτών παιδιών, των δύο ωραίων αυτών νέων παιδιών με την οικογένειά τους, οι οποίοι θα πούνε τι ο Χριστός έχει κάνει στη ζωή τους. Έτσι, Λευτέρη. Αμήν. Χριστίνα. Αμήν, αμήν. Είμαστε σε αυτή την προνομιακή θέση να ακούμε ομολογίες ανθρώπων οι οποίοι βιώνουν τον Ιησού Χριστό, ζούνε με τον Ιησού Χριστό, αυτοί και οι οικογένειές τους, σε έναν κόσμο τον οποίο πραγματικά όσο και πάει δυσκολεύει, Λευτέρη μου, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Όλα τα σημεία των καιρών μας δείχνουν ότι οι μέρες είναι οι τελευταίες, είναι έσχατες και ευχαριστούμε εμείς όμως τον Κύριο, αγαπητοί φίλες και φίλοι, διότι πραγματικά μέσα στη ζωή μας έχουμε να ομολογήσουμε ότι ζει ο Χριστός και ζει η ψυχή μας. Όμως να μην πω παραπάνω εγώ και περισσότερα, Λευτέρη μου, να ακούσουμε εσένα, να ξεκινήσουμε με σένα, νομίζω, την ομολογία, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Και στη συνέχεια η Χριστίνα, όπου νομίζεις εσύ να σταματήσεις και να ξεκινήσει η Χριστίνα και όπως μας πάει η ροή της εκπομπής. Σ' ακούμε λοιπόν, Λευτέρη. Να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας τον Κύριό μας, όπου διαμέσου αυτής της εκπομπής μας δίνει τη δυνατότητα να ομολογήσουμε τις ενέργειες που Εκείνος έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει στη ζωή μας και όλα αυτά τα οποία εργάζεται μέσα στις καρδιές μας, γιατί το σημαντικό στοιχείο της επέμβασης του Θεού σε έναν άνθρωπο είναι το ότι εργάζεται την καρδιά του. Και το θαυμαστό είναι ότι μεταλλάσσει την καρδιά του, μεταλλάσσει μέσα στην καρδιά του στοιχεία που υπήρχαν στον πρώτερο βίο του, στοιχεία όχι καλά για τον άνθρωπο, και σιγά σιγά αρχίζει και διαμορφώνει ένα χριστιανικό χαρακτήρα, διαμορφώνει το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Και όλα αυτά αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος θελήσει με τη χάρη του Χριστού να συνεργαστεί με τον Θεό και να θέσει εαυτόν ακόλουθο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, διότι πραγματικά έχει κάνει μεγαλεία στη ζωή μας. Να ξεκινήσω έτσι να κάνω μια μικρή αναφορά από τα παιδικά χρόνια. Γεννήθηκα το 1964 σε μια συνοικία φτωχική, θα έλεγα, τουλάχιστον εκείνα τα χρόνια, στο Εγάλεο. Τα παιδικά χρόνια ήταν μέχρι την ηλικία των 5-6 ετών, ήταν αρκετά δύσκολα, τουλάχιστον από όλα αυτά τα οποία άκουσα από τους γονείς μου. Οι γονείς μου ήταν φτωχοί. Είχα ακόμα μία αδελφή, μεγαλύτερη από εμένα 3 χρόνια. Στο σπίτι μας θα μπορούσα να πω ότι σε γενικές γραμμές υπήρχε ένα καλό κλίμα. Υπήρχε η αναφορά στο πρόσωπο του Κυρίου. Πηγαίναμε στην εκκλησία αρκετά συχνά. Μάλιστα αργότερα, όταν έφτασα στην ηλικία των 10 ετών, ενθυμούμαι ότι η μητέρα μου επέμενε να γραφτώ και στα κυριακάτικα σχολεία, στο κατηχητικό σχολείο. Και έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι από μικρός επικαλόμουν το πρόσωπο του Θεού και κυρίως θα έλεγα το πρόσωπο του Χριστού. Συγκεκριμένα ενθυμούμαι σε ηλικία 11 ετών είχα έτσι δεθεί με τον μπαμπά, τον οποίο δεν τον έβλεπα και πολλές ώρες λόγω της δουλειάς του. Και αυτή η ιδιαίτερη σχέση με έκανε, όταν εκείνος έλειπε, να ανησυχώ. Βεβαίως τότε δεν υπήρχαν όλα τα μέσα τεχνολογίας που υπάρχουν στην εποχή μας, κινητά τηλέφωνα, ακόμα και σταθερά τηλέφωνα. Ο μπαμπάς δούλευε, ήταν σερβιτόρος σε νυχτερινά κέντρα και εκείνο τον καιρό πάρα πολλά άσχημα πράγματα γινόντουσαν στα νυχτερινά κέντρα. Έφευγε το απόγευμα και γύρναγε νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας. Είχα πολλές φορές αγωνία και ανησυχία πότε θα έρθει, μήπως πάθει τίποτα, μήπως το συμβεί τίποτα. Και αυτό είχε προκληθεί και από το γεγονός ότι αρκετές φορές όταν ερχόταν, μας διηγείτο κάποια περιστατικά που συνέβαιναν στη δουλειά του και αυτό με είχε επηρεάσει. Θυμάμαι τότε λοιπόν, εκείνη την εποχή, είχαμε μια μεγάλη εικόνα του Ιησού στο διάδρομο του σπιτιού και χωρίς να με έχει διδάξει κάποιος,
ούτε ποτέ είχα δει είτε τον πατέρα μου, είτε τη μητέρα μου, είτε την αδελφή μου που ήταν μεγαλύτερη από εμένα να κάνουν αυτό. Πήγαινα κάτω από την εικόνα και άρχιζα να οικετεύω τον Κύριο και το λέω έτσι με επίγνωση της λέξης, του οικετεύω, γιατί πραγματικά δεν γονάτιζα, αλλά με θέρμη όμως του ζητούσα να φέρει τον παπά πίσω. Ιδιαιτέρως τις ημέρες έτσι που αργούσε ο πατέρας μου, αυτή η προσευχή ήταν ιδιαίτερα ένθερμη. Και ενθυμούμε ότι πολλές φορές, και μου είχε κάνει εντύπωση μάλιστα το γεγονός αυτό, ότι μετά την παρέλευση ενός δεκαλέπτου, ενός τετάρτου, έτσι ο μπαμπάς ερχόταν στο σπίτι. Σιγά σιγά μεγάλωνα, μπορώ να πω ότι ήμουν ένα πάρα πολύ ήσυχο παιδί. Ο πατέρας μου με αποκαλούσε τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 14 ετών κορίτσι, υπό την έννοια ότι ήμουν έτσι πάρα πολύ σεμνός, πολύ ντροπαλός, όχι πολύ αυθόρμητος και πάντως πολύ μετρημένος εις ό,τι αφορά τους λόγους μου. Εκεί όμως τα 14 γίνανε κάποιες σημαντικές αλλαγές στη ζωή μου, σε μια ηλικία βεβαίως πάρα πολύ ευαίσθητη, στην ηλικία της εφηβείας όπως όλοι γνωρίζουμε. Ο μπαμπάς όντας έτσι αρκετά μεγάλος σε ηλικία, παρά το γεγονός ότι δούλευε, δεν είχε αυτή τη δυνατότητα να μου παρέχει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία χρειαζόντουσαν σε ό,τι αφορά τις σπουδές, τα φροντιστήρια, και βεβαίως έβλεπα ότι και το μέλλον θα ήταν αρκετά δύσκολο. Ο πατέρας μου δούλευε, υπήρχε ας πούμε στο σπίτι και η αδελφή μου που εκείνα τα χρόνια, μιλάμε για την εποχή τώρα της δεκαετίας του 70, στο τελείωμα της δεκαετίας του 70, μάζευαν χρήματα για να δημιουργήσουν την πρίκα της αδελφής μου, έτσι ώστε να παντρευτεί. Έβλεπα λοιπόν ότι δεν υπήρχαν περιθώρια σπουδών, ακόμα και αν εγώ ήμουν καλός στο σχολείο και ήμουν καλός στο σχολείο, πόσο μάλλον δε περισσότερο αργότερα και την περίοδο του στρατιωτικού ας πούμε, την έστω και συμβολική υποστήριξη οικονομική. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να κάνω δύο πράγματα, να εργαστώ το πρωί και το βράδυ να συνεχίσω το σχολείο μου σε νυχτερινό. Αυτό δεν ήταν εύκολο, διότι και με τους καθηγητές όταν το συζήτησα και με ρωτήσαν τι ακριβώς δουλειά θα κάνω, αλλά και στη συνέχεια, στην πορεία, διαπίστωσα ότι πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η εργασία μου είχε να κάνει με τις γραφικές τέχνες. Υπήρχε τότε ένα εργοστάσιο, υπήρχε ένα συγγενικό πρόσωπο που είχε εργοστάσιο γραφικών τεχνών και με προσέλαβε με σύμβαση αορίστου χρόνου, περίπου 14,5 ετών ήμουνα τότε. Εργάστηκα στην παραγωγή, όμως η δουλειά ήταν πάρα πολύ σκληρή. Και εκτός του ότι απαιτούσε και πολλές ώρες, δηλαδή πέραν του οκταώρου, να δουλεύω υπεροριακά, ήταν και ακουραστική αλλά και ανθυγινή. Εγώ έπρεπε 6,5 ώρα οπωσδήποτε να φεύγω από τη δουλειά, η οποία ήταν τότε στην Παλαιά Κοκκινιά, να επιστρέφω στην Ηλιούπολη και από εκεί και πέρα, αφού έτσι κάνω ένα μπάνιο και φάω, να πάω στο νυχτερινό σχολείο, το οποίο ξεκινούσε 7 και 10. Αυτό λοιπόν έγινε για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα και σιγά σιγά ο ήρεμος, ο πράος χαρακτήρας άρχισε να αλλοιώνεται. Και άρχισε να αλλοιώνεται διότι το συνεχόμενο στρες, το συνεχόμενο άγχος, η συνεχόμενη πίεση άρχισε να δημιουργούν νεύρα, θυμό και πάντως σημαντική διαφοροποίηση του χαρακτήρα. Μπορώ να πω ότι αυτά καταλάγιασαν λίγο όταν πήγα Φαντάρος, όπου πέρασα 2 χρόνια εις ό,τι αφορά τη στρατιωτική θητεία καλά, αλλά και τότε επειδή υπήρχε πρόβλημα οικονομικό στην οικογένεια χρειάστηκε να δουλέψω. Και αυτό το επέτρεπαν οι συνθήκες διότι ήμουνα σχεδόν κάθε μέρα έξω. Το βράδυ όμως, το απόγευμα όμως εργαζόμουν. Όταν λοιπόν τελείωσα τον στρατό, μπορώ να πω ότι ο χαρακτήρας μου είχε αλλοιωθεί εντελώς σε σχέση με το χαρακτήρα που είχα μέχρι τα 14 χρόνια. Θα πρέπει να
πω έτσι μια εμπειρία που έζησα λίγο από τον στρατό και μια εμπειρία πραγματικά έτσι συγκλονιστική. Πιστεύω ότι όλοι θα την ξέρετε και όσοι θα μας ακούν, παλαιότεροι σε ηλικία, θα ενθυμούνται πραγματικά το γεγονός αυτό. Λίγους μήνες πριν φύγω για Φαντάρος, με κάποιον φίλο συμμαθητή από το νυχτερινό σχολείο, πήγαμε στο γήπεδο. Ήμασταν φίλαθλοι, θα έλεγα οπαδοί κάποιας ομάδας. Λοιπόν, και βρεθήκαμε στο στάδιο Καραϊσκάκη σε εκείνη την εποχή, σε εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα του τραγικού γεγονότος όπου χάθηκαν 21 παιδιά. Ήμασταν σε αυτή τη θύρα, στη θύρα 7. Ήμασταν μέσα σε αυτό το οποίο έγινε στη συνέχεια, στο ότι χαθήκαν 21 ψυχές και μάλιστα σε νεαρή ηλικία. Όταν τελείωσε, μάλλον λίγο πριν τελείωσε το παιχνίδι, εγώ είχα ανησυχία και έλεγα στον συμμαθητή μου τον Κώστα, του λέω πρέπει να φύγουμε. Αισθανόμουν ότι οι οπαδοί της μίας ομάδος θα βγουν νωρίτερα για να πάνε στην αντίθετη πλευρά του γηπέδου να συναντήσουν τους οπαδούς της άλλης ομάδος για να κάνουν τις γνωστές βιοπραγίες. Και έτσι λοιπόν και έγινε. Ενώ λοιπόν αρχίσαμε να αποχωρούμε από το γήπεδο και να μπαίνουμε ουσιαστικά στο φουαγέ του γηπέδου, με το που φτάνουμε στη σκάλα και είμαστε έτοιμοι να κατέβουμε στο πρώτο σκαλοπάτι, βλέπω τις πόρτες του γηπέδου ότι δεν ήταν ανοιχτές, αλλά ότι ήταν σχεδόν κλειστές. Δηλαδή ουσιαστικά 40 πόντοι χώριζαν την πόρτα από την κάσα έτσι ώστε να παραμείνει εντελώς κλειστή. Εκείνη λοιπόν την ώρα του λέω, τι λες να κατέβουμε ή να επιστρέψουμε πίσω. Εκείνος κοντοστάθηκε και χωρίς να μου δώσει μία απάντηση, εγώ γύρισα πίσω χωρίς να κατέβω το πρώτο σκαλί. Όμως μέχρι να βγούμε να αποφασίσουμε αν θα κατέβουμε ή όχι, ήδη είχε τελειώσει το παιχνίδι. Και ενώ λοιπόν εμείς επιστρέφαμε μέσα στο στάδιο, στις εξέδρες του γηπέδου, 10.000 κόσμος τώρα που χωρούσε η θύρα, λοιπόν εξερχόταν προς τα έξω. Παρά το γεγονός το ότι όλοι βγαίνανε και εμείς μπαίναμε, δεν αλλάξαμε γνώμη. Κάποια στιγμή έτσι θυμάμαι ότι στριμωχτήκαμε στον τοίχο, θυμάμαι ότι ήταν ένα σίδερο το οποίο ήταν συνεχώς δίπλα στο λαιμό μου και ήταν τόσο πολύ μεγάλη η σύσφυξη των ανθρώπων και η πίεση ας πούμε έτσι, ο ένας συνωστισμός να σπρώχνει τον άλλον, που αυτό, δεν μπορούσα να αποφύγω αυτό το σίδερο και συνεχώς αυτό το σίδερο έτριβε το λαιμό μου. Ευχαριστώ όμως το Θεό γιατί έτσι μετά από λίγο ελευθερωθήκαμε, επιστρέψαμε στις εξέδρες του γηπέδου, πηδήξαμε στη διπλανή θύρα και βγήκαμε από τη διπλανή θύρα. Πήγαμε λοιπόν απέναντι σε ένα ζαχαροπλαστείο για να πάρουμε ένα γλυκό. Ενώ ποτέ δεν το είχα κάνει αυτό, ένιωσα την ανάγκη να πάρω τη μητέρα μου τηλέφωνο και να της πω «Μαμά, είμαι καλά». Παίρνω λοιπόν τη μητέρα μου τηλέφωνο και της λέω «Μαμά, είμαι καλά, είμαστε εδώ σε ένα ζαχαροπλαστείο, θα φάμε ένα γλυκό με τον Κώστα και θα επιστρέψουμε». Ακούγοντας όμως τη μητέρα μου, γεμάτο ανησυχία, απόρρισα, της λέω «Τι έχεις?». Μου λέει «Με πήρανε τηλέφωνο από τη Θεσσαλονίκη και ακούνε στην τηλεόραση για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο γήπεδο». Λέω «Τι συμβαίνει στο γήπεδο?». Μου λέει «Υπάρχουν νεκροί, φεύγουν νοσοκομιακά, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Στη θύρα 7, σε ποια θύρα ήσουν εσύ?». Της λέω «Μαμά, ήμουν στη θύρα 7». Μου λέει «Είσαι καλά?». Λέω «Είμαι καλά». Κλείσαμε το τηλέφωνο και ξαναεπιστρέψαμε στο γήπεδο να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Όταν επιστρέψαμε στο γήπεδο και πήγαμε έξω από τη θύρα 7 και βλέπαμε την τραγικότητα του γεγονότος, βλέπαμε πρόσωπα κλαμμένα, βλέπαμε ανθρώπους σε στιγμές αλλοφροσύνης να φωνάζουν, να κράζουν, να κλαίνε για αυτό το οποίο είχε συμβεί, αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε τι ακριβώς γίνεται και όταν κάποια στιγμή ρώτησα κάποιον συνάνθρωπο εκεί που βρέθηκε ας πούμε από την αρχή στο γεγονός, και μου είπε ότι πρέπει να είναι πάνω από 20 παιδιά αυτά τα οποία είναι ήδη νεκρά από ασφυξία, πραγματικά πάθαμε σοκ και οι δύο. Εγώ προσωπικά είχα να μιλήσω 3 μέρες. Όταν συνειδητοποίησα τι ακριβώς, γιατί δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι ακριβώς είχε γίνει, λέω πότε έγινε αυτό, αφού εγώ θα ήμουν από τους πρώτους που θα είχα κατέβει. Και όταν πραγματικά συνειδητοποίησα ακριβώς τι είχε γίνει λίγες ώρες πιο πριν, τότε ευχαρίστησα το Θεό γιατί κατάλαβα ότι ο Θεός πραγματικά ενήργησε θαυμασίως και μας έσωσε. Είναι σίγουρο ότι ένας από τους δύο ή και οι δύο θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα.
Έτσι. Και αν σκεφτούμε ότι και οι 21 πρώτοι που κατέβηκαν έπαθαν ασφυξία και πέθαναν, πιστεύω ότι ή και οι δύο ή ένας από τους δύο θα είχαμε και εμείς την ίδια μοίρα. Θα είχαμε χάσει τη ζωή μας. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που βεβαίως δεν το αξιολόγησα όσο θα έπρεπε, παρά το γεγονός ότι σκέφτηκα ότι ο Θεός πραγματικά ενήργησε εκείνη την ώρα στη ζωή μου και στη ζωή βεβαίως και του φίλου μου. Όμως με την πάροδο του χρόνου αυτό σιγά σιγά ξεχάστηκε σαν γεγονός. Είχα μείνει λοιπόν στο ότι απολύθηκα από το στρατό. Εκεί λοιπόν άρχισαν σιγά σιγά τα προβλήματα και οι πρώτες δοκιμασίες. Στο διάστημα αυτό γνώρισα και τη Χριστίνα, λίγο μετά το στρατό δηλαδή, στην εργασία μου, εκεί που εργαζόμουν δηλαδή, την γνώρισα, ασχολείται και εκείνη με το ίδιο αντικείμενο. Ευχαριστώ το Θεό γιατί ο Κύριος μου την έδωσε, μου την χάρισε μάλλον, στην πιο κατάλληλη στιγμή και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Αφού λοιπόν πέρασε περίπου ένας χρόνος γνωριμίας με τη Χριστίνα και αφού πλέον είχαμε αποφασίσει ότι θα προχωρήσουμε, ήδη είχαμε δώσει και λόγο, υπόσχεση γάμου, εκεί λοιπόν προσβλήθηκε ο μπαμπάς από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Με τον μπαμπά, όπως είχαμε πει και προηγουμένως, έτσι υπήρχε μια πάρα πολύ ωραία σχέση. Θα μπορούσα να πω ότι ήταν κάτι παραπάνω από πατρική η σχέση μεταξύ του πατέρα μου και μου. Ήταν ουσιαστική σχέση. Ο μπαμπάς πάντοτε κοντά μας, πάντοτε με συζήτηση, πολύ κοινωνικός σαν άνθρωπος, με πολλές έτσι γνώσεις, γενικές γνώσεις. Σε κάθε μας πρόβλημα και εμένα αλλά και την αδελφή μου που ήταν κορίτσι, μας βοηθούσε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, από μικρά είχαμε συνηθίσει ότι πρόβλημα υπήρχε μέσα στην οικογένεια να απευθυνόμαστε στον μπαμπά και όχι στη μαμά. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα και εγώ και οι αδελφοί μου, ιδιαίτερος όμως εγώ, να δεθούμε μαζί. Όταν λοιπόν προσβλήθηκε έτσι από την επάρατο νόσο, πραγματικά έτσι και στεναχωρήθηκα πολύ και άρχισα να αισθάνομαι ότι δεν θα τον απολαμβάνω για πολύ καιρό. Πράγματι υπήρξαν έτσι 2 χρόνια πολύ μεγάλης δοκιμασίας πρωτίστως για εκείνον αλλά και για εμάς. Εγώ τότε δούλευα πάρα πολλές ώρες, δούλευα 12 ώρες την ημέρα. Παράλληλα με τις πολλές ώρες εργασίας ετοιμάζαμε και το σπίτι μας για να παντρευτούμε με τη Χριστίνα και υπήρχε και πολύ μεγάλος χρόνος και ανάγκη να είμαστε στον μπαμπά. Ο μπαμπάς πλέον ήταν κατάκητος στο κρεβάτι, έπρεπε να τον υπηρετήσουμε, να τον πλύνουμε, να τον φροντίσουμε. Η μαμά κάποια στιγμή είχε αποκάμει και έτσι λοιπόν αυτό το βάρος έπεσε σε μένα αλλά και στη Χριστίνα και γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι την είχα γνωρίσει έτσι στην κατάλληλη στιγμή, ο Κύριος την έφερε στη ζωή μου στην κατάλληλη στιγμή. Η αδελφή μου και εκείνη δεν μπορούσε να βοηθήσει επειδή είχε ένα νεογέννητο παιδάκι και έτσι λοιπόν όλο το βάρος έπεσε σε εμάς. Περάσανε 2 χρόνια πολύ μεγάλης δοκιμασίας. Πραγματικά ο χαρακτήρας αυτός, ο χαρακτήρας των 14 χρονών είχε αλλοιωθεί εντελώς. Είχα γίνει πλέον ένας άνθρωπος πολύ δίστροπος, πολύ νευρικός, πολύ οξύθυμος. Νευρίαζα με το παραμικρό, δεν είχα καθόλου υπομονή. Έβλεπα τον μπαμπά ότι φεύγει και εγώ δεν μπορούσα να ενεργήσω, δεν μπορούσα να κάνω κάτι και αυτό με εκνεύριζε αλλά και με θύμωνε ακόμα περισσότερο με αποτέλεσμα έτσι πολλές φορές και στο περιβάλλον μου αλλά και στη Χριστίνα να μιλάω άσχημα, έντονα και στη μητέρα μου και βεβαίως έτσι να προκαλείται αναστάτωση και ταραχή από την συμπεριφορά μου. Όταν ο μπαμπάς έφυγε ήταν τόσο πολύ μεγάλη η δική μου κούραση που πλέον άρχισαν τα προβλήματα της υγείας να ενοχλούν και τη δική μου ζωή. Στη διάρκεια της ασθένειας του μπαμπά παντρευτήκαμε με τη Χριστίνα, παντρευτήκαμε όχι με τις καλύτερες συνθήκες, απλά και μόνο για να μας δει ο μπαμπάς παντρεμένος. Τη Χριστίνα την αγαπούσε πάρα πολύ, τον υπηρετούσε και καθημερινά έτσι όταν πήγαινε της μιλάγε με πολύ ωραία λόγια, της έδινε ευχές, της έδινε δύναμη, κουράγιο, την παρηγορούσε
Και πολλές φορές όταν με άκουγε, ας πούμε, έτσι, και μίλαγα λίγο έντονα στη Χριστίνα, ας πούμε, της έλεγε πολύ καλά λόγια και συνεχώς την παρηγορούσε, ας πούμε. Όταν λοιπόν έφυγε ο μπαμπάς, άρχισαν τα προβλήματα υγείας, τα δικά μου, έντονα προβλήματα. Άρχισαμε να επισκεπτόμεθα γιατρούς, διάφορους γιατρούς, άρχισα να παίρνω φάρμακα, διάφορα φάρμακα. Πέρασε ένα διάστημα περισσότερο των 15 μηνών, πολύ μεγάλης δοκιμασίας, διότι το πρόβλημα της υγείας μου με είχε καταβάλει τόσο πολύ που πλέον δεν μπορούσα να πηγαίνω στη δουλειά. Το σπίτι τότε ήταν νεόχτιστο, είχαμε πάρα πολλά χρέη. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή σταμάτησα να δουλεύω ή να πηγαίνω στη δουλειά, ας πούμε, μια φορά την εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα, το πρόβλημα άρχισε να μεγαλώνει. Εκεί λοιπόν άρχισαν τα προβλήματα να μεγαλώνουν περισσότερο, διότι οι γονείς της Χριστίνας που μένουν ακριβώς κάτω από το σπίτι αυτό, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, άρχισαν και εκείνοι να παρεμβαίνουν, έχοντας βεβαίως την ανησυχία πώς θα ξεπληρωθούν όλα αυτά τα χρέη αν εσύ δεν δουλεύεις. Ο μισθός της Χριστίνας δεν έφτανε ούτε για το ένα γραμμάτι το οποίο είχαμε, ας πούμε, τότε κάθε μήνα. Μέσα σε όλα αυτά, και ενώ, ας πούμε, η χαρά μας ήταν να έρθει ένα παιδί που θα άλλαζε τη ζωή μας, γίνεται και αυτό. Η Χριστίνα είχε μείνει έγκυος 3 μηνών. Παθαίνει παλίνδρομο κοίηση και το παιδί πεθαίνει. Και ενώ η Χριστίνα σε όλη αυτή τη διάρκεια της δοκιμασίας πλέον της δικής μου, με τα προβλήματα της υγείας, μπορούμε να πούμε ότι το αντιμετώπιζε καλά και τουλάχιστον με περισσότερη ψυχραιμία και καλύτερη διάθεση από μένα, εκεί όμως απέκαμε και εκείνη. Και έτσι λοιπόν, ένα χρόνο μετά το γάμο μας, όσοι ερχόντουσαν μέσα στο σπίτι, όχι απλά δεν έβλεπαν χαρά, αλλά έβλεπαν το τέλειο πένθος. Δύο άνθρωποι κατηφής, δύο άνθρωποι που δεν είχαν όρεξη να συνεχίσουν, δύο άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με ένα ζευγάρι που έχει γνωριστεί πριν από 2 χρόνια, που παντρεύτηκε με αγάπη, που παντρεύτηκε έτσι με πολλή επιθυμία ο ένας για τον άλλον, τίποτε από όλα αυτά δεν θύμιζαν τη σχέση μας 2 χρόνια αργότερα. Τα προβλήματα της υγείας μου συνεχιζόντουσαν, μέχρι που κάποια στιγμή η μητέρα μου, και ενώ είχα φτάσει και ενώ είχα χάσει περίπου πάνω από 10 κιλά, ίσως και περισσότερα, κάλεσε τον ιερέα της ενορίας εδώ στην Ηλιούπολη, της ενορίας μας εδώ στην Ηλιούπολη, και ήλθαν έτσι μαζί στο σπίτι. Όλα αυτά τα χρόνια τώρα, από το διάστημα που εγώ άρχισα να εργάζομαι και που σιγά σιγά ο χαρακτήρας μου άρχισε να αλλοιώνεται, σταμάτησα να επισκέπτομαι την εκκλησία, ενώ στο παρελθόν αυτό γινότανε. Έτσι λοιπόν δεν υπήρχε καμία σχέση με την εκκλησία και επομένως καμία σχέση με κάποιον πνευματικό, με κάποιον ιερέα κτλ. Καμία σχέση με τα πράγματα του Θεού. Όταν λοιπόν ήρθε ο ιερέας εδώ, ενημερώθηκε τέλος πάντων για τα προβλήματα, μας μίλησε περίπου 1 ώρα, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά τα οποία μας είπε, όμως χρησιμοποίησε μία έκφραση η οποία ξεκλείδωσε την καρδιά μου και ήταν και η αιτία έτσι ώστε να πλησιάσω τον Θεό. Μου λέει, έχεις κάνει, αφού λοιπόν τελείωσε έτσι αυτά τα οποία είχε να μου πει, με ρώτησε, μου λέει, έχεις κάνει από την πλευρά σου όλα αυτά που θα έπρεπε εις ό,τι αφορά το θέμα της υγείας σου? Λέω, τι εννοείται? Μου λέει, έχεις πάει σε γιατρό? Λέω, όχι σε έναν, σε πολλούς. Και μάλιστα έχω δαπανίσει και πάρα πολλά χρήματα. Η υγεία μου όμως δεν είναι απλά ότι δεν καλυτερεύει, χειροτερεύει. Μου λέει, αυτό που έχω να σου συστήσω τώρα είναι να πας σε ένα γιατρό. Και εκεί μάλιστα εγώ τον ρώτησα, λέω, πού είναι αυτός ο γιατρός, γιατί μου λέει, σε ένα γιατρό και, όπου μάλιστα αυτός ο γιατρός, λέει, θα τον δεις εντελώς δωρεάν. Και λέω, πού είναι αυτός ο γιατρός? Μου λέει, αυτός ο γιατρός είναι ο γιατρός των ψυχών αλλά και των σωμάτων, είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν θυμάμαι τίποτε άλλο, αλλά αυτό όμως ήταν αρκετό για να ξεκλειδώσει την καρδιά μου. Έτσι λοιπόν, 1 εβδομάδα αργότερα, ενώ υπήρχε τελεία απουσία από τα εκκλησιαστικά δρόμενα και από την πνευματική ζωή όλα αυτά τα χρόνια, μιλάμε για τουλάχιστον 1 δεκαετία, μαζί με τη Χριστίνα λοιπόν, μετά από 1 εβδομάδα πήγαμε στην εκκλησία. Με το που μπήκαμε στην εκκλησία, και ενώ μέχρι τότε σε όλες αυτές τις δοκιμασίες ούτε ένα δάκρυ,
δεν έχει σταλάξει από τους, δεν είχε σταλάξει από τα μάτια μου, ακόμα και στην κηδεία του μπαμπά, ενώ όλοι κλαίγαν, φίλοι, συγγενείς, πάρα πολύ, εγώ δεν μπορούσα να κλάψω. Και έλεγα στον Θεό, λέω, τον υπηρέτησα μέχρι το τέλος, έμεινα κοντά του. Δόξα στον Θεό. Τώρα λέω, τι γίνεται, ας πούμε, όλοι αυτοί, λέω, τον αγαπάνε περισσότερο από μένα. Το μόνο που είπα ήταν «Γεια σου, πατέρα». Και θυμάμαι τότε ο γιατρός, ο θεράπων γιατρός του πατέρα μου, ο οποίος γνώριζε και ήξερε και την κατάσταση τη δική του, αλλά και τη δική μου, μου λέγε «Προσπάθησε τώρα όλα αυτά τα οποία σου συμβαίνουν, μην τα κρατάς μέσα σου, διότι όλο αυτό το διάστημα, ναι, μεν κάποιες στιγμές υπήρχε η έκρηξη, όπως είπα και προηγουμένως, και μπορεί έτσι να φώναζα ή να μιλούσα έντονα, αλλά ουσιαστικά όλο το βάρος αυτό έμπαινε μέσα μου, αλλά δεν έβγαινε. Έτσι λοιπόν, το βάρος στην καρδιά μου, στην ψυχή μου ήταν τόσο πολύ μεγάλο που αισθανόμουν ένα τεράστιο βράχο από αυτούς που πολλές φορές έτσι βλέπουμε στις παραλίες, ότι ήταν ριζωμένος μέσα στην καρδιά μου και δεν μπορούσε με κανένα τρόπο, αλλά ούτε και υπήρχε η ελπίδα ότι υπάρχει τρόπος αυτός ο βράχος να εξέλθει, ας πούμε, από μέσα μου. Όταν λοιπόν μπήκαμε στην εκκλησία, χωρίς να ενθυμούμε τον πατέρα μου, χωρίς να υπάρχει έτσι συναισθηματική φόρτιση, σιγά σιγά άρχισα να κλαίω. Και το σιγά σιγά έγινε πιο έντονα, μέχρι που στο τέλος άρχισα να κλαίω με λυγμούς. Και μάλιστα η Χριστίνα, επειδή είναι κοντά η εκκλησία, έφυγε κάποια στιγμή, ήρθε, πήρε τα γυαλιά του ηλίου, γιατί όλοι οι γείτονες ήρθαν δίπλα μου και άρχισαν να με ρωτάνε τι ακριβώς γίνεται. Πέρασε περίπου μια μισή ώρα. Όταν όμως βγήκα από την εκκλησία, μπορώ να πω ότι ήμουνα ελευθερωμένος από αυτό το βάρος το οποίο είχα μέσα στην καρδιά μου. Όχι όμως μόνο αυτό. Είχα πάρα πολύ χαρά και πολύ ειρήνη. Κατάλαβα ότι κάτι μου συμβαίνει, αλλά δεν ήξερα τι μου συμβαίνει. Χωρίς να έχεις προσευχηθεί, Ελευθέρη, ή να πεις κάτι. Απολύτως τίποτα. Τίποτε απολύτως. Με το που πήγα στην εκκλησία μια εβδομάδα αργότερα, έτσι συνέβη αυτό. Αυτό που έγινε βγαίνοντας από την εκκλησία και χωρίς να μου το έχει συστήσει ο ιερέας ήταν το εξής. Αισθάνθηκα την ανάγκη να πάρω μια γραφή και να αρχίσω να διαβάζω το Λόγο του Θεού. Και αυτό έγινε. Κατέβηκα κάτω, υπήρχε ένας χώρος, ας πούμε, που είχε χριστιανικά βιβλία και γραφές. Αγόρασα μια γραφή και άρχισα λοιπόν σιγά σιγά να αρχίσω να μελετάω τη γραφή. Είμαστε στο 1993 τώρα, περίπου το Μάρτι, τον Απρίλιο του 1993. Όλα αυτά τα συμπτώματα της υγείας που υπήρχαν, που ήταν επώδυνα, που ήταν βασανιστικά μερικές φορές και που μερικές φορές δεν με αφήναν ούτε να κοιμηθώ το βράδυ, ούτε να πάω στη δουλειά μου, ούτε να ησυχάσω, ούτε να αναπαυτώ, σταματούσαν όταν εγώ άνοιγα αυτό το βιβλίο να το διαβάσω. Το Λόγο του Θεού, τη Γραφή, την Καινή Διαθήκη. Τα αίτια ήταν ψυχολογικά, ήταν ψυχοσωματικά. Ήταν ψυχοσωματικά. Είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Ήταν ψυχοσωματικά. Και ήταν πέραν από κάθε έλεγχο πια. Δεν μπορούσα να τα καθορίσω. Αλλά ούτε και οι γιατροί, τους οποίους πλέον επισκεπτόμουν, μπορούσαν να τα καθορίσουν. Διότι αυτό όταν πρωτοπαρουσιάστηκε, επειδή υπήρχε ήδη το πρόβλημα του πατέρα μου, δεν έδωσα εγώ σημασία. Είναι απαιτούμε. Πολύ λίγες ώρες ύπνου, 2 ώρες ύπνου την ημέρα και 20 ώρες, ας πούμε, συνεχόμενα τρέξιμο, δουλειά με τον μπαμπά, ναι, υπερένταση και όλα αυτά, ας πούμε, έτσι μέσα χωρίς ποτέ να βγαίνουν, χωρίς να εκτονούμε. Έτσι λοιπόν, όταν άνοιγα το Λόγο του Θεού, σταματάγαν όλα. Και άρχισα να διαρωτώ με τώρα μόνος μου και να λέω: την πρώτη φορά είναι σύμπτωση, τη δεύτερη φορά συγκυρία, την τρίτη φορά αυθυποβολή, την τέταρτη φορά έτυχε. Μα τι γίνεται τώρα, όποτε ανοίγω το Λόγο του Θεού και διαβάζω, όλα σταματούν. Και εγώ αποκτούσα πάλι την πρώτερη διάθεση που είχα, ερχόταν ειρήνη στην καρδιά μου, αναπαυόμουν. Αυτό ήταν για μένα έτσι κάτι πολύ σημαντικό, θα έλεγα συγκλονιστικό και καθοριστικό, γιατί εκείνη την εποχή διάβασα
αυτό το εδάφιο που όλοι μας ξέρουμε, αλλά αυτό το εδάφιο με βοήθησε πάρα πολύ στο να αρχίσω να επικοινωνώ με το Θεό. Δηλαδή, αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε βρει, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Εγώ τότε κάπνιζα 3,5 πακέτα την ημέρα και μάλιστα τα μεγαλύτερα τσιγάρα, των 25 mm. Μάλιστα κάποιοι στο περιβάλλον μου, είτε στην εργασία μου, είτε έτσι φίλοι, έλεγαν τότε ότι δεν χρειάζομαι ούτε αναπτήρα και πραγματικά δεν χρειαζόμουν αναπτήρα, διότι το ένα άναβα μετά το άλλο. Και μάλιστα σε κάποιες από τις εξετάσεις ο γιατρός είχε πει ότι η αναπνοή σου, ενώ ήμουν 29, ακούγεται όπως ενός 45χρονου. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει το τσιγάρο. Λοιπόν, όταν λοιπόν διάβασα το «Αιτείτε και θέλει σας δοθεί», είπα να ξεκινήσω πρώτα από αυτό, ενθυμούμενος τη σύσταση και την προτροπή του ιατρού. Λέω, αν εσύ είσαι ζωντανός και αν εσύ πραγματικά πρεσβεύεις αυτό που λέει ο λόγος σου, αλλά και αυτό που μου είπε ο ιερέας εκείνη την ημέρα, ότι είσαι ανεστημένος και ότι είσαι ιατρός, εγώ θέλω να μου πάρεις το τσιγάρο. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι ήταν τόσο πολύ μεγάλη η εξάρτησή μου από το τσιγάρο, που το πρωί σηκωνόμουνα και περίμενα να ακούσω το κουταλάκι του καφέ της Χριστίνας και προγενέστερα της μητέρας μου για να βάλω το τσιγάρο στο στόμα. Λοιπόν, ούτε 2 λεπτά δεν μπορούσα να μείνω χωρίς να καπνίσω. Την επόμενη μέρα αυτής της προσευχής, που δεν θα έλεγα ότι ήταν προσευχή, επίκληση θα ήταν, και ουσιαστικά αυτό το οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού, δοκιμάσατε με. Αυτό έγινε. Χωρίς όμως να έχω διαβάσει το συγκεκριμένο εδάφιο, άρχισα να ψηλαφίζω τον Κύριο. Είναι αληθινός ο λόγος σου, το αιτείτε και θέλει να σας δοθεί? Είσαι αναισθημένος, είσαι ζωντανός, είσαι πραγματικά ο γιατρός των ψυχών αλλά και των σωμάτων? Πάρε μου το τσιγάρο. Την επόμενη μέρα λοιπόν, προσπαθώντας να καπνίσω, το πρώτο τσιγάρο που έβαλα στο στόμα μου αηδίασα και το πέταξα. Και προσπάθησα μετά από 10 λεπτά να επαναλάβω αυτό με δεύτερο τσιγάρο. Και με τρίτο τσιγάρο και με τέταρτο τσιγάρο. Όλα είχαν την ίδια κατάληξη. Με το που κάπνιζα την πρώτη ρουφιξιά, αηδίαζα και το πέταγα. Ήταν όμως τόσο πολύ έντονη η αηδία αυτή μέσα μου, που δεν ήθελα ούτε να το βλέπω. Δεν ήθελα να απομακρύνομαι γενικώς από οτιδήποτε έτσι μου θύμιζε τον καπνό του τσιγάρου. Αυτό γινόταν επί μία εβδομάδα. Επέμενα δηλαδή εγώ μετά την πρώτη μέρα και τη δεύτερη και την τρίτη μέρα και έπαιρνα κανονικά πακέτο, ενώ δεν το κάπνιζα, ενώ όλα τα τσιγάρα ουσιαστικά στην πρώτη ρουφιξιά τα πετούσα, μετά γιατί αηδίαζα, συνέχιζα να παίρνω πακέτο. Λοιπόν, την ίδια τύχη όμως είχαν και τα άλλα πακέτα, έτσι μέχρι μία εβδομάδα. Στη εβδομάδα λοιπόν είπα αμήν, Κύριε. Πραγματικά ήταν η πρώτη ενέργεια του Θεού στη ζωή μου, σημαντική. Έχουν περάσει από τότε περίπου 14, πάμε στα 15 χρόνια, ούτε μία φορά δεν έχω αναζητήσει, ούτε μία φορά το τσιγάρο. Ευχαριστώ τον Θεό, γιατί μόνο στην ώρα που μπορεί να πήγαινα σε μία ταβέρνα με κάποιον φίλο, έτσι να φάμε κτλ, μόνο σε εκείνη την ώρα ήθελα ένα πακέτο τσιγάρα. Ποτέ δεν αναζήτησα το τσιγάρο, ακόμα και τις στιγμές που είμαι με φίλους, που πηγαίνουμε κάπου να φάμε κτλ. Ποτέ, ούτε μία φορά. Και όχι μόνο αυτό, μπορώ να πω ότι έχω γίνει και ένας από τους μεγαλύτερους αντικαπνιστές. Δεν μπορώ να βρεθώ σε περιβάλλον έτσι που υπάρχει καπνός του τσιγάρου. Αυτή ήταν η πρώτη ενέργεια του Θεού, αλλά αυτή η ενέργεια μου έδωσε πραγματικά ελπίδα. Δεν θέλω να πω πίστη, ίσως και πίστη, αλλά θα πω ελπίδα για να συνεχίσω να αιτούμε. Το δεύτερο το οποίο του ζήτησα εκείνη την εποχή ήταν να μου χαρίσει μία δουλειά που να βλέπω ανθρώπους και ήλιο. Από τα 14 χρόνια, όπως σας είχα πει, είχα μπει σε ένα εργοστάσιο γραφικών τεχνών, τη λεγόμενη φάμπρικα. Έμπαινα στις 7 η ώρα το πρωί και έβγαινα στις 8, στις 9 η ώρα το βράδυ, όταν τελείωνε η δουλειά. Έμπαινα βράδυ και έβγαινα βράδυ. Δεν υπήρχε προσωπική ζωή, ακόμα και τα χρόνια της εφηβείας. Τα χρόνια που τα άλλα παιδιά στην ηλικία μου πηγαίνανε τις εκδρομές, διασκέδαζαν, ζούσαν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το διάστημα της νεαρής ηλικίας. Όλα αυτά τα χρόνια για μένα ήτανε δουλειά, 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 με πολύ αντίξωες συνθήκες και σε ένα περιβάλλον πάρα πάρα πολύ δύστροπο και δύσκολο. 13 χρόνια αργότερα λοιπόν σε αυτή τη δουλειά, του ζήτησα, θέλω να μου χαρίσεις μία δουλειά που να βλέπω κόσμο, ανθρώπους δηλαδή, και ήλιο.
Δύο εβδομάδες αργότερα έρχονται δύο φίλοι, ένας φίλος στο σπίτι μαζί με κάποιον άλλο κοινό γνωστό, φίλο του φίλου, αλλά και κοινό γνωστό δικό μου. Λοιπόν, κάποια στιγμή ο φίλος μου ήξερε κάποια πράγματα για τα προβλήματα της υγείας, όχι όμως λεπτομέρειες, ούτε και ποτέ είχα έτσι, του είχα μιλήσει λεπτομερώς, ας πούμε, τι ακριβώς μου συμβαίνει. Άρχισε λοιπόν ο φίλος του να συζητάει για τη δουλειά. Και κάποια στιγμή μετά από ένα τέταρτο να μου λέει, στην εταιρεία στην οποία εργάζομαι, που είναι εταιρεία γραφικών τεχνών, ζητούν πολιτές. Αν εγώ σήμερα είχα ένα γιο στην ηλικία σου, θα τον προέτρεπα και θα το σύστηνα να πάει ένα βιογραφικό και να του πάρουμε μία συνέντευξη. Κάποια στιγμή όταν κατάλαβα ότι μιλάει σε μένα, γιατί εγώ μέχρι τότε ας πούμε δεν είχα καταλάβει, λέω εγώ τώρα δουλεύω στις μηχανές, δουλεύω στην παραγωγή, η δουλειά μου δεν είναι στις πωλήσεις, ναι μεν ασχολούμαι με τις γραφικές τέχνες, αλλά όχι στην αγορά, αλλά μέσα στην παραγωγή. Όταν λοιπόν το ρώτησα, του λέω σε μένα μιλάς, για μένα το λες, μου λέει ναι, μα του λέω εγώ δουλεύω στην παραγωγή, μου λέει δουλεύεις στην παραγωγή αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσεις να τα καταφέρεις. Έτσι λοιπόν μετά από πολλές συζητήσεις και αφού πέρασαν 10-15 μέρες με έπεισαν να πάω ένα βιογραφικό και να δώσω συνέντευξη σε μια μεγάλη εταιρεία επώνυμη εκείνη την εποχή που ασχολείται με τις γραφικές τέχνες. Αυτό ήταν το δεύτερο θαυμαστό το οποίο έκανε ο κύριος, δηλαδή αυτά βεβαίως τα έμαθα στη συνέχεια. Δώσαμε συνέντευξη 15 άνθρωποι. Ίσως πάνω από το 90% των ανθρώπων που είδανε στη συνέντευξη είχαν πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής. Εγώ είχα τελειώσει μόνο το λύκειο. Πήρανε δύο πολιτές από τους 15. Ο ένας από τους δύο ήμουνα εγώ. Εδώ δεν υπήρχε η σύσταση ή το μέσον του φίλου, ο οποίος με προέτρεψε. Το καλύτερο που εκείνος μπορούσε να κάνει ήταν να πάρει το βιογραφικό μου και να το πάει στην εταιρεία. Απλά και μόνο να περάσω από συνέντευξη. Αυτό ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έγινε στη συνέχεια ήταν πραγματικά ενέργεια του Θεού, διότι όλοι αυτοί οι οποίοι συνεντευξιάστηκαν είχαν τουλάχιστον τυπικά προσόντα πολύ, μα πολύ περισσότερα από εμένα και μάλιστα μερικοί εξ αυτών είχαν και προϋπηρεσία. Εγώ δεν είχα ξαναδουλέψει στις πωλήσεις. Με προσλάβανε. Αλλά όταν με προσλάβανε υπήρχε μια πάρα πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Και η έκπληξη αυτή ήταν δυσάρεστη, βέβαια στη συνέχεια έγινε ευχάριστη. Αρχικά όμως ήταν δυσάρεστη γιατί εγώ τότε, εκείνη την εποχή, όπως σας είπα και προηγουμένως, χρωστούσα πάρα μα πάρα πολλά χρήματα λόγω της οικοδομής. Ο φίλος αυτός μου είχε πει ότι οι μεικτές σου αποδοχές θα είναι, μιλάω για το 1993 τώρα, 120.000. Οι αποδοχές σου θα είναι 120.000. Θεωρώντας λοιπόν ότι το 120.000 είναι καθαρά χρήματα, είπα ότι αυτά τα χρήματα, εν πάση περιπτώσει, κουτσά στραβά θα μας φτάνουν μαζί με το μισθό της Χριστίνας, έτσι ώστε να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Τα χρήματα που έπαιρνα στην παραγωγή, ναι μεν οι συνθήκες ήταν πολύ χειρότερες, αλλά επειδή υπήρχαν πολλές υπερορίες, ήταν σχεδόν τα διπλάσια από τις 120.000 εκείνη την εποχή. Έτσι λοιπόν, αν έμενα στην παραγωγή, θα μπορούσα να εκπληρώνω έτσι τις υποχρεώσεις μου και να μπορέσω κάποια στιγμή μέσα σε 3-4 χρόνια να εξοφλήσω όλα αυτά τα χρέη. Στο τέλος του μήνα όμως, ήρθε αυτή η δυσάρεστη έκπληξη. Και όταν πήγα στο λογιστήριο πάνω, μου λένε, κύριε Τσοχαλή, ο μισθός σας είναι 76.000. Λέω, μα 120.000 μου είχε πει ο κύριος ο φίλος. Μου λέει 120.000 είναι μεικτά, 76.000 είναι καθαρά. Όταν ήρθα εδώ, λέω, Χριστέ μου, εγώ σου ζήτησα να μου χαρίσεις μια δουλειά που να βλέπω ανθρώπους και ήλιο, αλλά που να μπορώ να ζήσω την οικογένειά μου και να εκπληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Σε 3 μήνες, μαζί με την εκπαίδευση, σαν πολιτής, έκανα πωλήσεις μέσα σε 8-10 ώρες αντίστοιχες του ποσού που έπαιρνα στην παραγωγή δουλεύοντας 12 και 13 ώρες. Mm. Δηλαδή, έβγαζα σχεδόν τα ίδια χρήματα και λέω σχεδόν περισσότερα χρήματα από αυτά που έβγαζα στην παραγωγή, εργαζόμενος 12 ώρες. Λιγότερο. Και μετά εργαζόμενος λιγότερο. Εργαζόμενος 12 ώρες στην παραγωγή και τώρα εργαζόμενος 8, το πολύ 10 ώρες στις πωλήσεις
και βλέποντας και ανθρώπους, αλλά και βγαίνοντας να είμαι στον ήλιο. Στον ήλιο. Και δεν ήταν μόνο αυτό, γιατί ό,τι κάνει ο Θεός, το κάνει τέλειο. Κάθε έργο το οποίο ο Θεός ενεργεί, το κάνει τέλειο. Με ένα σπάρο, όπως λένε οι άνθρωποι, δύο τριγώνια. Δηλαδή, το σχέδιο του Θεού ήταν να μου αυξήσει την πίστη μου, να μου αυξήσει την ελπίδα μου, έτσι ώστε να μπορώ να τον εμπιστεύομαι και πλέον να θέσω εαυτόν ακόλουθό του. Αλλά από την άλλη, το σχέδιο ήταν να τον γνωρίσω. Έτσι λοιπόν, μέσα στο αυτοκίνητο και στις μετακινήσεις τώρα από πελάτη σε πελάτη, άρχισα να ακούω χριστιανικές συχνότητες. Άκουγα την Εκκλησία της Ελλάδος, άκουγα την Πειραϊκή Εκκλησία. Κάποια στιγμή λοιπόν και με την παρέλευση περίπου ενός χρόνου, η βελόνα του ραδιοφώνου μέσα στο αυτοκίνητο έπεσε στους 93,9 που ήταν ο σταθμός του χριστιανισμού. Άρχισα να ακούω τα λόγια έτσι του Ευαγγελίου και να αναπαύεται η ψυχή μου και να ειρηνεύω και να τα ακούω έτσι με πολύ μεγάλη δίψα, με πολύ μεγάλο πόθο. Δεν είχα καταλάβει όμως ότι πρόκειται για μια εκκλησία διαφορετικού δόγματος από την Ορθόδοξη Εκκλησία, παρά μόνο αφού πέρασαν 3 μήνες, 2-3 μήνες. Όμως όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αναφέρθηκαν από τους αδελφούς και αναφερόντουσαν από τους αδελφούς στο ραδιόφωνο, εις ό,τι αφορά τα επίμαχα σημεία περί νήπου βαπτισμού, περί διαζυγίου, για τη μητέρα του Κυρίου, όλα αυτά τοποθετούνται στην καρδιά μου ένα προς ένα, χωρίς να υπάρχει πρόσκομα, χωρίς να υπάρχει κανένα μου κανένα πρόβλημα. Τα αποδεχόμουν πλήρως. Και όχι απλά τα αποδεχόμουν, έλεγα αυτή είναι η αλήθεια. Στο διάστημα αυτό όμως παράλληλα, εμείς πηγαίναμε στην εκκλησία και όχι μόνο κάθε Κυριακή, και στους εσπερινούς και στις παρακλήσεις και στις προηγιασμένες λειτουργίες και στους χαιρετισμούς για τη μητέρα του Κυρίου, ας πούμε, στην περίοδο της Σαρακοστής πριν από το Πάσχα. Ήμασταν, μπορούμε να πούμε, όχι αραιά και πού. Ενεργικό μέλος πλέον της Εκκλησίας. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Τα παιδιά μάλιστα κοινωνούσαν κάθε Κυριακή. Λοιπόν, τα παιδιά που ήρθαν τελικά σε αυτή την περίοδο που όλα τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και αλλάζουν, το κλίμα μέσα στο σπίτι γίνεται διαφορετικό, σιγά σιγά η ειρήνη αποκαθίσταται στο σπίτι, σιγά σιγά έρχεται το χαμόγελο, σιγά σιγά έρχεται η χαρά. Η σχέση μας με τη Χριστίνα είχαν επηρεαστεί πάρα πολύ από τις συνεχόμενες δοκιμασίες. Λοιπόν, και εκεί σιγά σιγά έτσι υπήρχε μια βελτίωση και βεβαίως και τα παιδιά, ας πούμε, άλλαξαν το κλίμα. 2 χρόνια λοιπόν πέρασαν και έχουμε φτάσει τώρα περίπου στο 1998, αρχές 1999, 2 με 2,5 χρόνια περίπου, όπου εγώ ακούω το σταθμό. Ακούω λοιπόν το σταθμό και ιδιαίτερα στην εκπομπή του Σαββάτου, διότι εκεί είχα όλη την διάθεση του χρόνου έτσι να ακούσω από τις 9 μέχρι τις 12. Όμως μέχρι τότε δεν είχα πει τίποτε απολύτως στην Χριστίνα, γιατί θεωρούσα ότι μπορεί να το παρεξηγήσει, μπορεί να έχει, ας πούμε, διαφορετική άποψη και γνώμη, παρά το γεγονός ότι και εκείνη αγαπούσε τον Θεό, πηγαίναμε στην εκκλησία, ας πούμε, αλλά να έχει διαφορετική γνώμη για την εκκλησία. Και τότε λοιπόν, έχοντας σαν πρόσχημα, αλλά πήγαινα έτσι κι αλλιώς, ότι θα πάω στη Λαϊκή. Λοιπόν, ξεκίναγα κάθε Σάββατο λοιπόν στις 9 παρατέταρτο. Χριστίνα μου, θα πάω στη Λαϊκή, και πήγαινα στη Λαϊκή. Μόνο που στη Λαϊκή άκουγα όλη την εκπομπή μέχρι τις 12 η ώρα και ξεκίναγα να πάω στη Λαϊκή μέσα στη Λαϊκή, όντας, ας πούμε, παρκαρισμό το αυτοκίνητο, στις 12 η ώρα μέχρι τις 12.30 η ώρα. Μπορώ να πω ότι αυτή η εκπομπή και αυτή η μέρα, και όλες οι υπόλοιπες βέβαια, αλλά ίσως αυτή η εκπομπή, επειδή ήμουνα προσκολλημένος, δεν υπήρχαν άλλα θέματα να διακόψουν τη σκέψη μου, έπαιξε καθοριστικό ρόλο έτσι ώστε να μπει αυτό που εγώ ονομάζω αυτή η περιέργεια. Λέω, βρε παιδί μου, 2.000 χρόνια αργότερα είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που να αγωνίζονται, να ζήσουν, να πράξουν κατά το Ευαγγέλιο. Και
δεν ήταν μόνο όμως απλή περιέργεια, ήταν και μια βεβαίωση που είχα μέσα στην καρδιά μου. Δηλαδή, έλεγα ότι αυτή η αγάπη που επιδεικνύεται σε όλους αυτούς τους ακροατές που έπαιρναν τηλέφωνο και πολλές φορές υπήρχαν και δογματικές ερωτήσεις και δύσκολες ερωτήσεις. Οι αδελφοί απαντούσαν με σοφία Θεού, ανοίγοντας το λόγο, αλλά μου έκανε εντύπωση και το ότι άνοιγαν το λόγο και απαντούσαν μέσα από το λόγο του Θεού, αλλά και πολλή αγάπη. Και μάλιστα ένα πρωινό πηγαίνοντας στη δουλειά, Τετάρτη πρωί, 6 ώρα το πρωί, επανάληψη της εκπομπής του Σαββάτου, ο ομιλητής λοιπόν απάντησε σε μία ακροάτρια με τόσο πολύ αγάπη που λέω δεν μπορεί αυτή η αγάπη να είναι υποκριτική, δεν μπορεί αυτή η αγάπη να είναι υποκριτική. Το είπα αυτό 3 φορές και όταν πραγματικά τελείωσα τη φράση μου, τότε μέσα μου πήρα και τη βεβαίωση, αλλά είπα και προς τον Θεό, λέω εγώ αυτή την εκκλησία θέλω να τους επισκεφθώ και θέλω να γνωρίσω αυτούς τους ανθρώπους. Στο διάστημα βέβαια του αιτείται και θέλει σας δοθεί που σας έλεγα προηγουμένως μέχρι τώρα, που ήδη έχουν περάσει 3 χρόνια, υπάρχει συνεχόμενα η επίκληση στο πρόσωπο του Κυρίου, υπάρχει επικοινωνία, βεβαίως όχι με την απόλυτη επίγνωση να γονατίζω και να προσεύχομαι, αλλά συνομιλία. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ, βοήθησέ με στη δουλειά μου. Τα συμπτώματα της υγείας είχαν πλέον σταματήσει, σταμάτησα να παίρνω τα φάρμακα χωρίς να επισκεφτώ τον γιατρό. Ο γιατρός μου λέγε: δεν θα σταματήσει ποτέ να παίρνει τα φάρμακα χωρίς να με ενημερώνει έστω και τηλεφωνικά. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτε, απολύτως. Τα πάντα είχαν αλλάξει πλέον στη ζωή μου, γιατί δεν ήταν πια ότι δεν υπήρχαν τα συμπτώματα, αισθανόμουν την υγεία μου ότι ήταν όπως ήμουνα όταν ήμουν έφηβος. Ότι δεν υπήρχε αυτό το διάστημα, ότι δεν είχε μεσολαβήσει αυτό το διάστημα που όλα αυτά ενεργούνται πάνω στο σώμα μου, τα ψυχοσωματικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, καθώς λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα διενεργούνται εκείνη την εποχή, άρχισα σιγά σιγά να μιλάω με τη Χριστίνα και να της εξηγώ, ας πούμε, ότι υπάρχει έτσι μια εκκλησία που εγώ ναι δεν την έχω γνωρίσει, αλλά που σε αυτή την εκκλησία υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο, υπάρχουν κήρυκες σε κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές, σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, την προέτρεπα να ανοίξει το ραδιόφωνο, να αρχίσει να ακούει. Με άκουγε η Χριστίνα, αλλά δεν μπορώ να πω έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα έλεγα περισσότερο έτσι το ενδιαφέρον ήταν φιλολογικό, ας πούμε, περισσότερο για τη γνώση. Ναι, κάπου υπάρχουν, ας πούμε, και τα λοιπά, έτσι, κάποιοι άνθρωποι που αγωνίζονται έτσι να πράξουν τη ζωή του Ευαγγελίου. Η σχέση που είχε δημιουργηθεί τώρα με τον ιερέα της Ευνορίας ήταν μια σχέση στενή και ζεστή. Ήξερε όλα τα προβλήματα της οικογένειάς μας. Έτσι λοιπόν εκ των πραγμάτων εγώ αισθανόμουν την υποχρέωση και την ανάγκη αν πρέπει να με προστατεύσει κάποιος να είναι αυτός, ας πούμε, σε περίπτωση που εγώ έχω πλανηθεί. Έτσι λοιπόν στην πρώτη μου αναφορά ότι ακούω αυτό το σταθμό, ότι ακούω αυτά τα λόγια, μου είπε αυτά. Μου λέει, ακούω και εγώ αυτό το σταθμό, είναι παιδιά του Θεού, αγωνίζονται να κάνουν το Λόγο του Θεού, να ζήσουν όπως διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστολών τη ζωή των πρώτων χριστιανών. Αποκάλεσε βέβαια σαν δόγμα την Εκκλησία ότι είναι παραφιάδα των Προτεσταντών, όμως υπάρχει αλήθεια, δεν έχουν καμία σχέση με τους μάρτυρες του Ιαχωβά. Και εντάξει, μπορείς να τους ακούς. Και η συζήτηση έμεινε εκεί. Εκείνος επίσης μου είπε ότι δεν υπάρχουν ιερείς στην εκκλησία. Εκείνος μου είπε για τους ποιμένες. Εκείνος μου είπε για αυτό το οποίο πρεσβεύει η εκκλησία και για αυτό το οποίο πιστεύει σε ό,τι αφορά το πρόσωπο της μητέρας του Κυρίου μας. Έτσι λοιπόν πολλά πράγματα έμαθα από τον ίδιο τον ιερέα. Αυτό για μένα ήταν έτσι κάτι πάρα πολύ καλό, ιδιαιτέρως δε όταν μου είπε ότι έχουν το ίδιο σύμβολο της πίστεως. Πιστεύουν στο πιστεύω, έχουμε το ίδιο σύμβολο της πίστεως, έτσι, και το τελετουργικό είναι διαφορετικό. Όλα αυτά μεταφέρθηκαν στη Χριστίνα, όμως δεν ήταν ακόμα πρόσφορο το έδαφος. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ βρεθήκαμε στη Λούτσα, εκεί υπήρχε ένα εξοχικό και υπάρχει ένα εξοχικό σπίτι, πήγαμε την Κυριακή στην εκκλησία, κοινωνήσανε τα παιδιά. Κατά τις 10 η ώρα λοιπόν μου λέει: Χριστίνα, μου λέει, θέλεις, μου λέει, να πάρουμε λουκουμά στα παιδιά.
Λέω βεβαίως. Υπήρχε λοιπόν ένας φούρνος εκεί στην παραλία, ο οποίος φτιάχνει ωραίους και ζεστούς λουκουμάδες. Πήγαμε λοιπόν σε εκείνο το φούρνο και ακριβώς δίπλα στο φούρνο αυτό υπάρχει η εκκλησία της Πεντηκοστής, υπήρχε η εκκλησία της Πεντηκοστής, λοιπόν, όπου εγώ περνώντας πάνω από 10-15 χρόνια δεν την είχα δει ποτέ. Παρά το γεγονός ότι είναι στον κεντρικό δρόμο και μάλιστα η πινακίδα με πολύ μεγάλα γράμματα. Εμείς περάσαμε τώρα απέναντι στην παραλία για να φάμε τους λουκουμάδες και εγώ εξακολουθούσα και δεν έβλεπα την πινακίδα αυτή. Την είδε όμως η Χριστίνα και μου λέει: αυτή δεν είναι η εκκλησία που ακούς στο ραδιόφωνο. Ναι, που ακούς στο ραδιόφωνο. Της λέω: ναι. Μπήκαμε λοιπόν εκεί στη διαδικασία να μπούμε, να μην μπούμε, να μπούμε, να μην μπούμε, να μπούμε, να μην μπούμε. Πέρασε ένα τετάρτο, τελικά δεν μπήκαμε. Την επόμενη Κυριακή κάναμε το ίδιο πράγμα. Πήγαμε στην εκκλησία. Πήγαμε στην εκκλησία το πρωί, κοινωνήσαν τα παιδιά. Μετά πήγαμε στο φούρνο για λουκουμάδες και μετά πάλι στην διαδικασία να μπούμε, να μην μπούμε, να μπούμε, να μπούμε. Μπήκαμε όμως. Μπήκαμε και η πρώτη εικόνα ήταν ένας αδελφός με ένα πλατή χαμόγελο να μας υποδέχεται, να μας καλωσορίζει και να μας υποδεικνύει έτσι σε ποιο κάθισμα θα έπρεπε να καθίσουμε. Μπορώ να πω ότι από όλα αυτά τα οποία είχα ακούσει από το σταθμό, θα έλεγα, παρά το γεγονός ότι ήταν η πρώτη φορά, ότι για μένα ήταν οικείο το περιβάλλον, αλλά και όλα αυτά τα οποία άκουγα, αλλά και έβλεπα. Για τη Χριστίνα δεν ήταν το ίδιο. Θα σας πει βεβαίως εκείνη μετά έτσι πώς αισθάνθηκε. Εκείνο βέβαια που έκανε εντύπωση και που κάνει εντύπωση σε όλους τους αδελφούς την πρώτη φορά που πηγαίνουν στην εκκλησία ήταν η αγάπη των αδελφών, το χαμόγελο, η ζεστασιά, η αγκαλιά, που εκεί απλά μου επιβεβαίωσε αυτό που είχα προαισθανθεί από το ραδιόφωνο και από τη φωνή που είχα ακούσει ιδιαίτερο σε εκείνο το πρωινό, ας πούμε. Αδελφούλα μου καλή, αυτό το αδελφούλα μου καλή, έτσι, σαν τώρα, έτσι, στα αυτιά μου. Και τότε που είπα, ας πούμε, λέω αυτή η αγάπη αποκλείεται να είναι υποκριτική. Αυτή η αγάπη βγαίνει από την καρδιά αυτού του ανθρώπου και αυτή την αγάπη δεν μπορεί να την έχει αυτός, αλλά κάποιος του τη δίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό, γιατί πραγματικά έτσι ήταν. Όταν πήγαμε στην εκκλησία, αυτό διεπίστωσα πράγματι, ότι η αγάπη αυτή των αδελφών έτσι μας προσεγγίσανε με ωραίο τρόπο, με ζεστασιά, με αγκαλιά. Ήταν αυτό το οποίο έτσι μας έλκυσε. Αλλά και ακόμα ένα γεγονός, έτσι, το οποίο μου είχε κάνει εντύπωση από το ραδιόφωνο, από το σταθμό, ότι ο αδελφός ο Δημήτρης, ο υπεύθυνος της εκκλησίας της Λούτσας, χωρίς να ξέρει και χωρίς εγώ να του έχω πει τι μου έχει κάνει εντύπωση, έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκαναν οι αδελφοί όταν απαντούσαν στις απαντήσεις των ακροατών. Δηλαδή, ρώτα με, μου λέει. Εσύ θα ρωτάς και εγώ θα σου απαντάω. Αδελφέ, τι είναι αυτό? Άνοιγε το λόγο, με πήγαινε στη γραφή, διάβασε το. Αδελφέ, τι είναι αυτό? Άνοιγε το λόγο, πήγαινε στη γραφή, διάβασε το αυτό. Δεν μου έλεγε τίποτε δικό του. Δηλαδή, ούτε πρόσθετε ούτε αφαιρούσε. Δεν έκανε σχόλιο, δεν ερμήνευε. Βέβαια, στη συνέχεια, όταν τον ρωτούσα εγώ τι γνώμη έχετε εσείς, το έκανε αυτό το πράγμα. Απλώς ο αδελφός, βλέποντας τώρα ότι εγώ, ας πούμε, προσπαθούσα έτσι να διευκρινίσω και να είμαι βεβαιωμένος, έτσι και ήμουν και λίγο λεπτομερής και δύσκολος, ας πούμε, έτσι στην αρχή, μου άνοιγε το εδάφιο, μου λέει διάβασε το, και το διάβαζα από μέσα, τίποτε άλλο. Αυτό λοιπόν εγώ, χωρίς να του το πω, ήρθε μέσα μου και επιβεβαίωνε αυτό που ήδη είχα σαν προαίσθημα ή σαν μαρτυρία μέσα μου όταν άκουγα το ραδιοφωνικό σταθμό. Λέω, κοίταξε να δεις. Εγώ τους ρωτάω και αυτοί μου απαντάνε μέσα από το λόγο. Το λόγο. Όχι δικά τους πράγματα. Έτσι, είναι ελευθερία λοιπόν, αλήθεια αυτό που λες, ότι και ο Κυριός μας βέβαια το έχει πει, ότι οι άνθρωποι θα δουν, λέει, την αγάπη, την αγάπη την οποία θα υπάρχει ανάμεσά σας και θα πούνε ότι είστε μαθητές μου. Και βέβαια είπε και κάποτε ακόμα ότι πλανάστε μη γνωρίζοντας, λέει, τα σγραφάς και τη δύναμη του Θεού. Είναι δύο πράγματα που πραγματικά ο άνθρωπος όταν έχει την αγάπη του Χριστού αλλά και ενμένει στο Λόγο του Θεού μπορεί να οδηγηθεί. Εδώ θα θέλαμε όμως να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Φτάσαμε πάρα πολύ ωραίο στο σημείο που ήδη έχετε μπει μέσα στο Λόγο του Θεού. Γνωρίζετε σιγά σιγά τα πράγματα του Θεού. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να συνεχίσει η αγαπητή Χριστίνα. Και μετά να προχωρήσουμε πάλι στο καινούριο ορίζοντα το οποίο ανοίγεται μπροστά σας και έχει να κάνει με τις σχέσεις με τον Ιησού Χριστό αλλά και την Εκκλησία πιο συγκεκριμένα. Άμα.
συνέχεια λοιπόν της πολύ ωραίας αυτής ομολογίας με τα αδέλφια μας, τον Λευτέρη και τη Χριστίνα, θα ακούσουμε την ομολογία τώρα της Χριστίνας. Να φτάσουμε μέχρι το σημείο, Χριστίνα, που μπαίνει στην εκκλησία έτσι όπως πολύ ωραία, γλαφυρά μας περιέγραψε ο Λευτέρης. Την πρώτη φορά δεν μπήκατε. Συνηγόρησε και εσύ να μην μπείτε. Ναι. Από κοινού. Και τη δεύτερη φορά μπήκατε. Μπήκατε. Ενώ εσύ δεν είχες ακούσει το ραδιόφωνο καμιά φορά. Εγώ ούτε ραδιόφωνο άκουγα, ούτε το Λόγο του Θεού είχε ανοίξει να διαβάσω. Απλά μου έλεγε ο Λευτέρης κάποια πράγματα και ό,τι άκουγα από το Λευτέρη γνώριζα. Όμως επειδή πάντα ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσε να δοκιμάζω, να δω τι είναι αυτό που έχω μπροστά μου, και το ένα ήταν αυτό και το άλλο, ήθελα πάντα να αφήνω τον άλλο ελεύθερο να κάνει αυτό που νομίζει. Δεν ήθελα να του στερήσω το γεγονός ότι ήθελε να γνωρίσει αυτή την εκκλησία και αποφάσισα να μπούμε μαζί στην εκκλησία. Συνηγορήσεις και εσύ στον αντίτη. Ναι, ναι. Αυτό είναι βέβαια το τέλος της υποθέσεως. Ναι. Ας ξεκινήσεις όμως από την αρχή. Λοιπόν, γεννήθηκα το 1965, εδώ στην Λιούπολη, σε μια τυπικά ορθόδοξη οικογένεια. Βέβαια, από πολύ μικρή ήμουνα μέσα στην εκκλησία. Συμμετείχα σε όλες τις εκδηλώσεις, στις λιτανίες, στους επιταφίους, στα κατηχητικά. Ντυνόμουν με τις χλαμίδες και πήγαινα πίσω από στις λιτανίες την εικόνα. Γενικώς ήμουν ενεργό μέλος της εκκλησίας και ασχολιόμουν με όλα τα πράγματα που έχουν σχέση με την εκκλησία, εκτός από το Λόγο του Θεού. Με όλα τα διαδικαστικά δηλαδή. Τα λειτουργικά. Τα λειτουργικά, ναι. Και θεωρούσα ότι εκεί που είμαι, αυτό είναι και το σωστό. Δηλαδή, ποτέ δεν σκέφτηκα στο μυαλό μου ότι αυτό που κάνω δεν είναι, μερικά πράγματα από αυτά που κάνω δεν είναι μέσα στο θέλημα του Θεού ή ότι το θέλημα του Θεού είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανα εγώ μέχρι εκείνη την ώρα. Και γι' αυτό δεν έψαχνα και κάτι άλλο. Έτσι είχα μεγαλώσει, έτσι είχα μάθει, αυτό έκανα. Η ζωή μου ήταν μια συνηθισμένη ζωή που ζουν όλες οι οικογένειες. Δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Η οικογένειά μου ήταν μια ήσυχη οικογένεια. Οι γονείς μου ήταν αγαπημένοι, ποτέ δεν τους είχα ακούσει να τσακώνονται μεταξύ τους ή να βρίζουν ή οτιδήποτε άλλο. Ο πατέρας μου ήταν ένας τυπικός οικογενειάρχης που πήγαινε στη δουλειά του το πρωί, γύρναγε και καθόταν με την οικογένειά του. Ούτε καφενείο είχε, ούτε εξόδους ποτέ, ούτε ποτέ κάπνιζε κανένας στην οικογένειά μου. Έτσι προχωράγαμε μέχρι και την εφηβεία, μέχρι και την εφηβεία μου που άρχισε πια ο κόσμος να με επηρεάζει. Να θέλω κι εγώ να κάνω διάφορα πράγματα που έβλεπα δίπλα μου, να θέλω να βγαίνω πιο πολύ, να πηγαίνω σε δισκοτέκ με τα άλλα τα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ το Θεό όμως, γιατί ο μπαμπάς μου ήταν ένας άνθρωπος πολύ αυστηρός και δεν με άφηνε ποτέ να υπερβαίνω αυτά που εκείνος νόμιζε. Και επειδή γενικώς δεν μου άρεσε να τσακώνομαι για να έρχομαι σε συμπλοκή με κανέναν, συνήθως τον άκουγα. Δηλαδή, αν δεν μου επέτρεπε να πάω κάπου, δεν πήγαινα. Και αυτό με γλίτωσε από πάρα πολλά πράγματα και πολλές παγίδες που υποθέτω ότι θα μπορούσα να έχω πέσει. Ασχολήθηκα και εγώ με τις γραφικές τέχνες, όχι βέβαια στην παραγωγή ακριβώς όπως είναι ο Λευτέρης, ήμουνα στην προεργασία. Στην προεργασία της διαδικασίας αυτής που θα πηγαίνει μετά στο Λευτέρη. Και κάποια στιγμή βρέθηκα σε μια εταιρεία όπου ήρθε και ο Λευτέρης να δουλέψει. Εκεί γνωριστήκαμε και όπως είπε και ο Λευτέρης, μετά από μικρό χρονικό διάστημα αποφασίσαμε να επισημοποιήσουμε τη σχέση αυτή. Ο πεθερός μου ωστόσο αρρώστησε και μπήκαμε σε μια άλλη διαδικασία. Και θέλω να πω ότι τότε συνειδητοποίησα και ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης τον Κύριο γι' αυτό, γιατί κατάλαβα την ευαισθησία που έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά μου για τους ανήμπορους ανθρώπους και για τα μικρά παιδιά. Τι ωραία. Δηλαδή, έβλεπα τον πεθερό μου και σκεφτόμουν ότι αυτός ο άνθρωπος έχει την ανάγκη μας. Εάν εμείς δεν τον υπηρετήσουμε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και ήταν τόσο πολύ το συναίσθημά μου. Πάρα πολύ με επηρέαζε αυτό το γεγονός που τον έβλεπα έτσι, που ήθελα κάθε μέρα να τον υπηρετώ ακόμη περισσότερο, έχοντας μέσα στην καρδιά μου όμως χαρά. Είμαι σίγουρη ότι αυτή η χαρά μου την έδινε ο Κύριος, ανεξάρτητα αν τότε δεν το είχα καταλάβει εγώ. Γιατί
και εκείνος και ο πεθερός μου δηλαδή το εκλάμβανε αυτό που έπαιρνε από μένα και έβγαζε και εκείνος κάτι αντίστοιχο σε μένα. Όλο με χάιδευε, ήταν πολύ περιποιητικός, μου έλεγε πολύ καλά λόγια, μου έλεγε πολλές ευχές και μάλιστα τότε στον κόσμο έλεγα ότι αν οι ευχές αυτού του ανθρώπου πιάσουνε, δεν θα υποφέρω ποτέ στη ζωή μου. Εκ των υστέρων, αφού γνώρισα τον κύριο, κατάλαβα ότι όλες αυτές οι ευχές που μου έδωσε ήταν η γνωριμία μου με τον Κύριο. Το ότι ήρθε ο Θεός στη ζωή μου ήταν. Το αισθάνθηκα εγώ ότι ήταν απόρρια όλων αυτών των καλών πραγμάτων που ο πεθερός μου έβγαζε απέναντί μου. Και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό, γιατί γνωρίζοντας και μόνο τον Κύριο, έτσι κι αλλιώς θα πάει καλά η ζωή μου. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο για να πάει καλά η ζωή μου από εδώ και μπρος. Ούτε και χρειάζεται να σου ευχηθεί κάποιος. Όχι, όχι, ναι. Δόξα τω Θεώ. Γνωριστήκαμε με τον Παναγιώτη, με τον Λευτέρη, προχωρήσαμε και να μην ξαναπώ πάλι τα ίδια που είπε ο Λευτέρης. Ωστόσο έφυγε ο μπαμπάς κάποια στιγμή, έτσι. Ναι, έφυγε ο μπαμπάς του Λευτέρη. Εγώ τότε για πολύ χρονικό διάστημα, να μην σας πω ότι και τώρα ακόμη πιστεύω ότι θα πάω στο σπίτι και θα τον δω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει φύγει, τον αγαπούσα πάρα πολύ. Βέβαια θα πω κάτι που δεν είπε ο Λευτέρης. Ο πεθερός μου έφυγε στο στόμα του το όνομα του Ιησού Χριστού. Ναι. Φώναξε στον Κύριο, «Χριστέ μου, πάρε με». Θέλουμε να ελπίζουμε ότι ο Χριστός ακούει αυτές τις προσευχές. Βεβαίως τις ακούει. Και κάποια μέρα θα τον δούμε στον ουρανό. Όταν ο Λευτέρης άρχισε να μου μιλάει για το σταθμό που άκουγε, εγώ καταρχήν ήμουνα από αρνητική μέχρι αδιάφορη. Γιατί δεν με ενδιέφερε. Ήμουνα μια χαρά έτσι όπως ήμουνα. Δεν ήθελα να αλλάξω κάτι από τη ζωή μου, εκτός του ότι υπήρχαν μεταξύ μας κάποιες διαφορές που ήταν το μόνο μου πρόβλημα. Και επίσης το επόμενο πρόβλημά μου ήταν ότι φοβόμουν πολύ το θάνατο. Πίστευα ότι θα πεθάνω πολύ μικρή και κάθε βράδυ που έπεφτα στο κρεβάτι να κοιμηθώ, αισθανόμουν ότι εκείνο το βράδυ θα πεθάνω. Λοιπόν, παρακαλούσα το Θεό, όπως εγώ ήξερα τότε, να μην με πάρει για να μπορέσω μέχρι την επόμενη μέρα να απαλλαγώ από το βάρος που είχα στην ψυχή μου. Αυτό το βάρος της αμαρτίας που έχουμε όλοι οι άνθρωποι πριν μας ελευθερώσει ο Κύριος. Εγώ τότε δεν είχα επίγνωση βέβαια των πραγμάτων και όπως ήξερα προσευχόμουν. Όταν λοιπόν ο Λευτέρης άρχισε να μου μιλάει για την Εκκλησία, ήμουνα σε αυτή την κατάσταση και όταν είδα την Εκκλησία, αποφάσισα να μπω, όχι με την έννοια ότι θα είναι κάτι διαφορετικό ή κάτι θα μου κάνει κάποια διαφορετική αίσθηση, μόνο και μόνο επειδή θέλω Λευτέρης. Πες μου κάτι, Χριστίνα, η αλλαγή όμως όσον αφορά της υγείας του Λευτέρη, πώς εσύ την είδες, ας πούμε, πώς την αντιληφθήκες. Αυτό ήθελα να πω, τώρα μου διέφυγε. Όταν ο Λευτέρης άρχισε να διαβάζει το Λόγο του Θεού, εμένα μέσα μου ήρθαν δύο μηνύματα. Χωρίς να αρχίζω να διαβάζω. Το ένα είναι ότι ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή του όσον αφορά την υγεία του και το άλλο είναι ότι ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή του όσον αφορά τη συμπεριφορά του. Και αμέσως συνειδητοποίησα ότι ο Λόγος του Θεού μας δείχνει πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε ο ένας τον άλλον σαν σύζυγο σε σύζυγο. Αυτό το λέω και για μένα. Γιατί εκ των υστέρων άρχισα να συνειδητοποιώ τι λάθη έκανα κι εγώ. Όταν άρχισα να διαβάζεις βέβαια. Όταν άρχισα να διαβάζω τι λάθη έκανα κι εγώ και πόσες φορές ήμουν κι εγώ λάθος. Που στην αρχή έλεγα ότι εγώ δεν είμαι λάθος. Αυτό είναι όλο ο Λευτέρης. Και μετά άρχισα να καταλαβαίνω τα λάθη τα δικά μου και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό γιατί ο Λόγος Του δίνει απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα της ζωής μας. Αμήν. Είτε αυτά είναι στις σχέσεις μας μεταξύ μας, είτε στις σχέσεις με τα παιδιά μας, με τους συναδέρφους μας, με τους συνανθρώπους μας, με τους οικείους μας, με τους γονείς μας. Νομίζω ότι από εκεί και ύστερα, όταν άνοιγα το Λόγο του Θεού, πάντα ο Θεός με απαντούσε
Και πάντα με καθοδηγούσε για το πώς πρέπει εγώ να φέρομαι, όχι πώς πρέπει ο άλλος να φέρεται απέναντί μου. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια που λες, Χριστίνα, πραγματικά. Γιατί είναι ο καθρέφτης ο λόγος του Θεού, έτσι. Ναι, αμήν. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος στέκεται μπροστά στο λόγο του Θεού, στέκεται στον καθρέφτη. Και εκεί βλέπει πρωτίστως τα δικά του ελαττώματα, τα δικά του πτέσματα, τις δικές του αδυναμίες και βεβαίως, αν αφήσει τη χάρη του Θεού στη ζωή του, να διορθωθεί. Αμήν. Αυτή ήταν και μια αφορμή να αρχίζω να αναρωτιέμαι. Μήπως αυτά που μου λέει ο Λευτέρης όλα είναι σωστά. Mm-hmm. Άρχισε να μπαίνει στο μυαλό μου αυτή η ιδέα. Η σκέψη. Ναι, και άρχισε να γίνομαι πιο, πιο ελαστική με τα πράγματα που μου λέει ο Λευτέρης. Εντάξει, όταν πήγαμε στην εκκλησία βέβαια της Λούτσας, αυτό που είδε ο Λευτέρης αυτό είδα και εγώ. Εγώ είδα μια πολύ πολύ μεγάλη αγκαλιά, ένα πολύ πολύ μεγάλο χαμόγελο, μια αγάπη που δεν την είχα γνωρίσει ποτέ. Εδώ θέλω να επισημάνω κάτι. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου εδώ όλοι στο δρόμο γειτονία, αυτό που μένουμε, είμαστε όλοι συγγενείς. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν λέγαμε ότι θα συναντηθούμε, συναντιόμαστε 40 άτομα, γιορτάζαμε μαζί όλες τις γιορτές, πηγαίναμε όλοι μαζί στο χωριό, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα. Και υπήρχε ένα δέσιμο και μια αγάπη μεταξύ μας και εγώ, κατά κόσμον, καυχόμουνα γι' αυτό που ζούσα τότε. Όταν όμως γνώρισα την αγάπη του Θεού, δεν μπορούσα να συγκρίνω καμία άλλη αγάπη. Καμία άλλη αγάπη. Δηλαδή αυτή την αγάπη που βάζει ο Θεός στις καρδιές των παιδιών του, δεν τη συναντάς πουθενά άλλου. Δεν μπορεί να τη συναντήσει γιατί είναι αγάπη η οποία είναι κεχημένη δια Πνεύματος Αγίου στις καρδιές των ανθρώπων. Αμήν, αμήν. Δόξα στο Θεό. Οπότε, Λευτέρη. Δόξα τω Θεώ. Μας είπε λίγα πράγματα, αλλά μεγάλες αλήθειες. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά τα οποία ακούσαμε από την αδελφή μας, τη Χριστίνα. Είμαστε στο σημείο τώρα που έχουμε μπει στην Εκκλησία, όμως και εδώ υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι επισκεφθήκαμε την Εκκλησία και ότι είδαμε την αγάπη των αδελφών, οι αδελφοί αμέσως μας καλέσανε να συμφάγουμε το μεσημέρι, έτσι να τους γνωρίσουμε από κοντά, να δούμε πώς ζουν. Και όλα αυτά μας προξένησαν θετικές εντυπώσεις, θεωρήσαμε καλό να εξομολογηθούμε όλα αυτά στον πνευματικό, στον ιερέα, με τον οποίο τόσα χρόνια έτσι θα λέγαμε ότι είχαμε αναπτύξει μια σχέση. Έτσι κι αλλιώς νηστεύαμε κατά το ορθόδοξο δόγμα και εξομολογούμεθα 3 φορές το χρόνο. Ήταν λοιπόν περίοδος Χριστουγέννων και είπαμε να το κάνουμε και πάλι. Είχαμε πάει 4 φορές στην εκκλησία της Πεντηκοστής. 4 φορές είχαμε επισκεφθεί σπίτια αδελφών, είχαμε φάει μαζί. Οι εντυπώσεις μας ήταν πάρα πολύ θετικές. Όταν όμως το είπαμε αυτό στον ιερέα, την ώρα κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης, μου λέει, Λευτέρη μου, εδώ μου λέει θα διαφωνήσω, έτσι ήταν αρνητικός. Μου λέει, γιατί το κάνεις αυτό? Δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί τα παιδιά σου να πάθουν κάποιο κακό? Και εκεί του εξήγησα, ας πούμε, ότι τα παιδιά ήταν θηριάκια και πράγματι ήταν θηριάκια. Όταν όμως έτσι ήρθαν σε επαφή με αυτό το περιβάλλον, το χριστιανικό, το πράο, το σεμνό, έβλεπα ότι υπάρχει διαφοροποίηση και στα παιδιά. Και αυτό του είπα. Επίσης του είπα ότι ακούω το Λόγο του Θεού και η καρδιά μου ζεσταίνεται. Και εκεί εξέφρασε, ας πούμε, την απορία. Μου λέει, θέλεις να μάθεις περισσότερα από μένα? Του λέω, δεν είναι θέμα γνώσης, είναι θέμα ότι εγώ, ακούγοντας το Λόγο του Θεού, αναπαύομαι, οικοδομούμαι. Αυτή ήταν η απάντησή μου. Όταν όμως στη συνέχεια μπήκε η Χριστίνα να εξομολογηθεί, εκεί ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, δεδομένου ότι η Χριστίνα, ας πούμε, δεν είχε αντιστάσεις λόγω του ότι δεν άκουγε ούτε το σταθμό, αλλά ούτε και διάβαζε. Και εντάξει, λέγοντάς της κάποια πράγματα, επηρεάστηκε πάρα πολύ. Ερχόμενη λοιπόν στο σπίτι, μου λέει, δεν θα πάμε στην εκκλησία ξανά. Δέχομαι να βλέπουμε τους αδελφούς σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον, σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, αλλά όχι στην εκκλησία. Αυτό ήταν μια, θα λέγαμε, ενέργεια τώρα που... Ένα εμπόδιο. Το οποίο έτσι έφερε λίγο τα πράγματα πίσω, διότι περάσανε 8 μήνες μιας μεγάλης δοκιμασίας, όπου η δοκιμασία αυτή είχε να κάνει με πολύ συχνές λογομαχίες και διαψηφισμούς μεταξύ μας, με αντικείμενο το θέμα του Κυρίου,
«Μα εγώ θέλω να σε πάω στην εκκλησία, όχι εγώ θα μείνω εδώ, μα να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού» και τέλος πάντων πολλές έτσι λογομαχίες μεταξύ μας που όχι απλώς μας έκαναν αντιμέτωπους, μας απομάκρυναν ο ένας από τον άλλον, αλλά δημιουργούσαν και ένα πολύ άσχημο κλίμα και στα παιδιά. Γιατί και τα παιδιά πλέον είχαν γίνει κοινωνή του προβλήματος. Κάποια στιγμή λοιπόν με την παρέλευση 8-9 μηνών, ενώ λοιπόν είχαμε επισκεφθεί, έτσι, μάλλον είχαμε έτσι πάει βόλτα στη Ραφίνα, η οικογένειά μας, εκεί είδαμε τον αδερφό τον Δημήτρη. Του μίλησα, ήταν πολύ εγκάρδιος μαζί μου. Ο οποίος είναι και υπεύθυνος της εκκλησίας της Λούτσας. Και υπεύθυνος της εκκλησίας της Λούτσας, ακριβώς. Μου λέει τι ακριβώς έχει συμβεί. Του είπα λοιπόν τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό και αυτό και αυτό. Δεν έχει πρόβλημα, λέω, η Χριστίνα, να συναντιόμαστε όλοι μαζί, αλλά δεν θέλει να ξαναέλθουμε στην εκκλησία. Και ο λόγος για τον οποίο δεν θέλει είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, έχει φοβηθεί ή έχει επηρεαστεί από κάποια συζήτηση που είχαμε με τον μέχρι τότε πνευματικό. Ο αδελφός μου πρότεινε το εξής. Μου λέει: «Λευτέρη μου, εδώ και λίγες ημέρες έχει δημιουργηθεί ένας νέος χώρος, τον οποίο ονομάζουμε εμείς κατάλημα, και το κατάλημα είναι γραφική λέξη. Αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη και τον οποίο το χρησιμοποιούμε τις Κυριακές κυρίως, αλλά και άλλες ημέρες, ας πούμε, μετά το τέλος της συνάθρησης πηγαίνουμε, τρώμε ή συμμελετούμε το Λόγο του Θεού, ψάλλουμε, προσευχόμαστε κτλ. Να προσευχέται η Εκκλησία, θα προσευχόμαστε εμείς, αλλά άρχισε να προσεύχεσαι και εσύ». Έτσι λοιπόν άρχισα να προσεύχομαι και εγώ και η Εκκλησία παράλληλα. Και η Χριστίνα πραγματικά κάποια στιγμή αποδέχεται να πάμε στο κατάλημα. Μου λέει: «Δεν έχω πρόβλημα», μου λέει, «στο κατάλημα μπορούμε να πάμε, στην εκκλησία δεν θέλω να πάμε». Πηγαίναμε λοιπόν κάθε Κυριακή μεσημέρι στις 1:30 ώρα. Το πρωί στην εκκλησία, κανονικά, πηγαίναμε λίγο στο σπίτι και περιμέναμε να πάει η ώρα 1:30 για να πάμε στο κατάλημα. Εκεί πραγματικά το περιβάλλον, ουσιαστικά όλο το πνεύμα και το κλίμα που υπήρχε στην εκκλησία μεταφερόταν εκεί, αφού η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Έτσι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά συγκροτούν την εκκλησία και το σώμα του Χριστού μας. Τρώγαμε, μετά πολλή υμνοδία, προσευχή, διάβασμα μέσα από το Λόγο του Θεού. Όλο λοιπόν αυτό το περιβάλλον σιγά σιγά ενεργούσε στις καρδιές μας, οι καρδιές μας ήρθαν σε κατάνοιξη. Εγώ προσωπικά πάρα πολύ οικοδομούμουν και με τους ύμνους, αλλά και με το Λόγο του Θεού. Και εκεί σιγά σιγά αρχίσαμε να βλέπουμε τα πρώτα συμπτώματα, όπου η εκκλησία, τα πρώτα θετικά συμπτώματα, όπου η Χριστίνα, ας πούμε, άρχισε να υπηρετεί τους αδελφούς, έγινε ένα με τις αδελφές στην κουζίνα, στην υπηρεσία. Και την έβλεπα ότι ήταν πια ελεύθερη, ότι είχε χαρά, ήταν χαρούμενη, και αυτό το έβλεπαν και τα αδέλφια. Μέχρι που κάποια στιγμή, και αυτό ίσως θα έπρεπε η Χριστίνα, ίσως θα πρέπει να το αναφέρει, είχε κάποια εμπειρία, ας πούμε, έτσι, τότε που συζήτησες. Πριν πάμε στο κατάλημα, την είχα την εμπειρία. Πριν πάμε στο κατάλημα, εντάξει, είναι καλό αυτό να το αναφέρεις, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της ομολογίας. Όταν φτάσαμε λοιπόν στην περίοδο εκείνη, και αφού πλέον είχαν περάσει περίπου 2 μήνες που εμείς πηγαίναμε μόνο στο κατάλημα κάθε Κυριακή, κάποια στιγμή ήρθε μόνη της και μου λέει: «Δεν έχω πρόβλημα, πάμε και στην εκκλησία». Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε να πάμε στην εκκλησία. Η αγάπη των αδελφών συνεχίζεται και ήταν αυτό το πρώτο στοιχείο το οποίο μας έκανε εντύπωση. Και θυμάμαι τα Χριστούγεννα του 2000, ήταν αυτές οι 15 μέρες, οι αξέχαστες 15 μέρες στη ζωή μας, όπου μείναμε για 15 μέρες στη Λούτσα, δεν υπήρχαν σχολεία, μάλλον είχαν κλείσει τα σχολεία για διακοπές, πήραμε τα παιδιά μας, πήγαμε για 15 μέρες στη Λούτσα και οι αδελφοί 15 μέρες ήταν συνεχόμενα μαζί μας. Κοινωνία με τους αδελφούς, στην εκκλησία, να ψάλουμε για τα κάλαντα, πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε τον Θεό. Φτάσαμε το Γενάρη του 2001, 21, μάλλον 15, 14 Γενάρη του 2001, Κυριακή λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσει η Κυριακάτικη Συνάθρηση, 10:25, τελειώνει η προσευχή και εγώ είμαι στο ένα άκρο της εκκλησίας, ο αδελφός ο Δημήτρης είναι στη μέση της εκκλησίας και η Χριστίνα είναι στο άλλο άκρο της εκκλησίας. Εκείνη την ώρα λοιπόν αποφασίζω λοιπόν από το ένα άκρο της εκκλησίας να πάω στη μέση της εκκλησίας που είναι ο αδελφός ο Δημήτρης και του λέω: «Αδελφέ Δημήτρη, δεν έχω σκεφτεί τίποτε απολύτως, δεν το έχω συζητήσει με τη Χριστίνα, αλλά την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή θέλω να βαπτιστώ εν ύδατη».
Εκείνη την ώρα έρχεται η Χριστίνα από την άλλη πλευρά, έρχεται και εκείνη στη μέση, από την άλλη πλευρά της εκκλησίας, έρχεται στη μέση της εκκλησίας, λέει στον εαυτό του Δημήτρη: «Αδελφέ Δημήτρη, δεν έχω αποφασίσει, δεν το είχα αποφασίσει πιο πριν, δεν είχα πει τίποτα στο Λευτέρη, δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά την επόμενη εβδομάδα θέλω να βαφτιστώ εν ύδατη. Έτσι λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα ο αδελφός δόξασε το Θεό: «Κύριε, σε ευχαριστούμε». Χωρίς συζήτηση, χωρίς τίποτα, ήταν πραγματικά αυτό ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου. Την επόμενη εβδομάδα, στις 21 Ιανουαρίου του 2000, βαφτιστήκαμε και οι δύο στο νερό. Έγινε πολύ μεγάλη ευλογία, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Όμως, θα πρέπει πάλι να πάω λίγο πίσω και να πω το εξής. Στο διάστημα που προσευχόταν η Εκκλησία, αλλά και εγώ, για να έρθει η Χριστίνα στο κατάλημα, να δεχθεί η Χριστίνα να έρθει στο κατάλημα, κάθε Κυριακή, πήγα κάποια στιγμή στο δωμάτιό μου και είπα στον Κύριο, λέω: «Κύριε, εσύ γνωρίζεις ότι θέλω να έρθω κοντά σου, να σε πλησιάσω, και καταλαβαίνω από αυτά τα οποία έχεις κάνει μέχρι τώρα ότι είσαι δυνατός να το κάνεις. Αν λοιπόν θέλεις να με βοηθήσεις να έρθω κοντά σου, θέλω να φέρεις και τη Χριστίνα». Μετά από αυτό το λόγο, μετά από, ας πούμε, προσευχή ή επίκληση, έτσι όπως θα έλεγα ταιριάζει περισσότερο, μετά από 3 ή 4 ημέρες η Χριστίνα μου είπε: «Μπορούμε να πάμε στο κατάλημα». Και εδώ να πούμε το εξής, γιατί πολλές φορές με τη δική μας προσπάθεια, με τη δική μας δύναμη, πιστεύουμε ότι εμείς τελικά θα αναγεννήσουμε έναν άνθρωπο, εμείς θα τον πείσουμε να έρθει στο Χριστό, αλλά αν ο Χριστός δεν ενεργήσει, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Και σε αυτό το σημείο, και θα το πείτε αυτό το εδάφιο, αδελφέ, σε αυτό το σημείο ο Θεός μου θυμίζει πάρα πολλές φορές και τώρα στην πνευματική μου πορεία: «Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματος», μου λέγει Κύριος. Δεν είναι του θέλοντος, δεν είναι του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Αυτό πραγματικά εκπληρώθηκε. Γιατί όλο αυτό το διάστημα, στους 8 μήνες που η Χριστίνα είχε αντίρρηση στο να έρθει στην Εκκλησία, εγώ της έλεγα λόγια Κυρίου, λόγια Θεού. Εγώ διάβαζα το λόγο του Θεού, άκουγα το σταθμό και όλα αυτά τα οποία άκουγα από τους αδελφούς, της τα μετέφερα. Όμως, αν ο Θεός δεν ενεργήσει και αν ο Θεός δεν έρθει, ας πούμε, πραγματικά να κάνει επέμβαση στην καρδιά της, να ελέγξει τη συνείδηση, τίποτε απολύτως δεν μπορεί να γίνει από τον άνθρωπο. Είναι αλήθεια, Λευτέρη, ότι ο Θεός, ο Κύριος μας, είναι Κύριος και έρχεται και διαδικάζεται με το κάθε ένα ξεχωριστά. Βλέπει σε όχλους, δεν βλέπει σε μάζες, αλλά θεωρεί τον κάθε ένα ξεχωριστά και έρχεται και διαδικάζεται ξεχωριστά με τον κάθε έναν, έτσι ώστε να τον ελκύσει εκείνος ο ίδιος προσωπικά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μπορεί να είστε ζευγάρι, μπορεί να έχουμε τα παιδιά μας, αλλά ο Κύριος κάνει ξεχωριστό έργο σε κάθε έναν από εμάς. Κάτι ήθελες όμως να μας πεις. Ναι, ήθελα να πω ότι όταν άρχισα να σκέφτομαι ότι ο Λευτέρης μπορεί να έχει δίκιο και αφού πια η κατάστασή μου με το θέμα του θανάτου είχε αρχίσει και είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της, ένα βράδυ, ενώ είχα ξαπλώσει το κρεβάτι μου, λέω στον Κύριο: «Κύριε, σε παρακαλώ, επειδή δεν αντέχω άλλο, Θεέ μου δηλαδή», έλεγα τότε, δεν είχα γνωρίσει κάτι δίαν τον Κύριο, «Θεέ μου», λέω, «σε παρακαλώ, επειδή δεν αντέχω αυτό το βάρος που έχω στο στήθος μου και βουλιάζει κάθε μέρα και έχω δοκιμάσει τα πάντα, αλλά αυτό δεν φεύγει», λέω, «από πάνω μου, θέλω εσύ, εάν υπάρχεις και αν είναι αλήθεια όλα αυτά που μου λέει ο Λευτέρης σήμερα, να μου το πάρεις αυτό το βάρος». Και εκείνη την ώρα, αδερφέ, άρχισα, μάλλον μου θύμιζε ο Θεός πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου και που στα μάτια του είναι αμαρτίες. Και άρχισα και τα ανέφερα ένα-ένα. Πάρε, Θεέ μου, και αυτό, πάρε και εκείνο, πάρε και το άλλο, πάρε και το άλλο. Και έκλαιγα με λυγμούς, στο κρεβάτι μου, όπως ήμουν ξαπλωμένη. Και αναρωτιόμουν γέλος και τι έχω πάθει και κλαίω έτσι, λέω. Και πάνω στο κλάμα μου, όπως ήμουν, κοιμήθηκα. Ξυπνάω, αδερφέ, το πρωί, δεν είχα ύλη. Ακούμπαγα το σώμα μου και δεν είχα σώμα. Σηκώθηκα από το κρεβάτι και περπατούσα στον αέρα. Ανάλαφρη, δεν είχα ούτε το βάρος του όγκου μου, δηλαδή αυτό το πράγμα. Και σκέφτηκα, πω, λέω, λες να είναι αλήθεια όλα αυτά που μου λέει ο Λευτέρης. Αλλά λέω, ακόμη ας
Κρατήσω λίγο ακόμη, λέω. Καλύτερα, λέω. Ναι. Και όμως αυτή την επέμβαση που έκανε ο Θεός ήταν ακαριαία, αδερφέ. Εκείνη το βράδυ με ελάφρωσε και με αναγέννησε συγχρόνως. Άλλαξε η ζωή μου. Έβλεπα τα πράγματα από άλλη οπτική γωνιά. Είχα περισσότερη χαρά. Είχα περισσότερη αισιοδοξία, ελπίδα. Που δεν τα είχα πριν. Πριν ήμουν απογοητευμένη. Σταμάτησα να φοβάμαι το θάνατο. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο το οποίο λες, Χριστίνα, πραγματικά, ότι το πρώτο πράγμα που ενεργεί ο Θεός σε όλους μας είναι το να πάρει το φόβο του θανάτου, Λευτέρη. Έτσι, αμήν, αμήν. Και έτσι λοιπόν πήρες την απόφαση να πας στο κατάλημα. Και αποφάσισα να πάω στο κατάλημα. Και να πάρεις και την απόφαση χωρίς να ρωτήσεις το Λευτέρη πλέον, να βαφτιστείς στο νερό την ίδια μέρα. Ο Κύριος το έκανε. Τι ωραία. Εντάξει, τον Κύριο. Ναι, ευχαριστούμε τον Θεό πολύ γι' αυτό. Βλέπουμε πραγματικά, φίλες και φίλοι, πόσο ωραία ενεργεί ο Θεός μέσα στις οικογένειές μας. Βλέπουμε πόσο ωραία ο Θεός κάνει το έργο του και ελευθερώνει τους ανθρώπους τώρα, το 2007. Oh. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η συνέχεια είναι. Μας πιέζει λίγο χρόνος. Ναι, ναι. Αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε έτσι και πόσο ο Κύριος σας επισκέφτηκε, αν σας βάφτισε με πνεύμα Άγιο. Oh. Την επόμενη εβδομάδα της βάπτισής μας εν ύδατη, από τις 21 Ιανουαρίου δηλαδή, στις 28. Ήλθε η Εκκλησία της Πετρούπολης στην Εκκλησία της Λούτσας μια Παρασκευή νομίζω, ναι, μια Παρασκευή, και εκεί θα έλεγα ότι αρχίσαμε να γευόμαστε τα μεγαλεία του Θεού. Ο Θεός βάπτισε τη Χριστίνα με Πνεύμα Άγιο. Πρώτα τη Χριστίνα, αλλά και άλλους 6 αδελφούς εκείνο το βράδυ. Εγώ λίγο καθυστέρησα, πέρασαν 10 μήνες. Βέβαια, ο Θεός εργάστηκε αρκετά πράγματα σε αυτό το δεκάμινο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ βαφτίστηκα έτσι ημέρα Παρασκευή, 10 μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2000. Είχα πρόβλημα με την απλότητα και θυμάμαι ότι ο λόγος του Θεού εκείνο το βράδυ είχε να κάνει μόνο με το θέμα αυτό, το θέμα της απλότητας. Με επηρέασε πάρα πολύ και μπορώ να πω ότι ήταν η φορά ή η πρώτη φορά τέλος πάντων που πήγαμε περισσότερο απλότητα ενώπιον του Θεού. Ζήτησα ο Θεός να με επισκεφθεί και ο Θεός ήρθε έτσι με πολύ δύναμη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου χάρισε αυτό το υπέρτατο πνευματικό αγαθό που αγιάζει, που καθαρίζει τον άνθρωπο και που του δίνει τη δύναμη να εκτελέσει το θέλημά του. Γιατί χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου αλλά και της χάρης του Χριστού μας, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εκτελέσει το θέλημα του Κυρίου μας που υποδεικνύεται μέσα στο Ευαγγέλιο. Έκτοτε έχουν περάσει περίπου 6,5 χρόνια. Ευχαριστούμε τον Θεό για τις ενέργειες που έχει κάνει και για όλα αυτά τα οποία μας έχει χαρίσει όλο αυτό τον καιρό. Ο Κύριος μας ευλόγησε, μας τίμησε, μας κάλεσε και στο έργο Του. Εργαζόμαστε. Τώρα επιμελούμαστε έτσι το έργο της Αδελφής Εκκλησίας του Παλαιού Φαλήρου. Είμαστε στο έργο της Νεολαίας μαζί με τον αδελφό μας τον Κώστα, τον Τραγιώτη. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή κανείς αφιερώνει τη ζωή του και παραμένει στα πόδια του Κυρίου μαθητεύοντας αλλά συγχρόνως και παράλληλα υπηρετούντας στο έργο του Θεού. Ο Θεός πραγματικά του χαρίζει συγκλονιστικές στιγμές. Η ζωή με τον Ιησού Χριστό είναι μια ζωή πραγματικά πολύ ευλογημένη, μια ζωή που βεβαίως μπορεί να βιώνει τα προβλήματα που έχει και που εν πάση περιπτώσει βιώνει ο κόσμος αυτός, αλλά έχοντας ελπίδα στο πρόσωπο του Χριστού μας, όλες αυτές οι θλίψεις, όλα αυτά τα προβλήματα πολλές φορές ομοιάζουν ότι δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το οποίο θα γνωρίσουμε, μπροστά σε αυτό το οποίο μας περιμένει, στο ένδοξο μέλλον το οποίο περιμένει κάθε χριστιανό που είναι η Βασιλεία των Ουρανών, αλλά και σε όλες αυτές τις ενέργειες που ο Θεός μπορεί να κάνει. Γιατί ο Θεός μπορεί να ελευθερώσει κάθε άνθρωπο που τον επικαλείται. Από κάθε πρόβλημα, από κάθε ασθένεια, από κάθε τι το οποίο τον βασανίζει και τον ταλαιπωρεί. Αρκεί αυτός ο άνθρωπος να έχει ειλικρινή καρδιά, να έχει αγαθή προαίρεση και να πιστεύσει ότι ο Θεός είναι βοήθεια ετοιμοτάτη σε κάθε έναν που τον επικαλείται. Σε κάθε έναν που ελπίζει επ' αυτόν, σε κάθε έναν που πιστεύει ότι πραγματικά ο λόγος του είναι δυνατός και ενεργός καθώς είναι και μπορεί πραγματικά να αλλάξει, να διαφοροποιήσει τα πάντα στη ζωή του. Φίλες και φίλοι, νομίζω ότι ο αδελφός μας ο Λευτέρης έκανε και έναν πολύ ωραίο επίλογο. Να προσθέσω ότι ζούμε σε χρόνια τα οποία είναι δύσκολα, αλλά η νίκη μας είναι η πίστη μόνο στον Ιησού Χριστό. Αμήν. Ακούσαμε την ομολογία αυτή
του αδελφού μας του Λευτέρη και της Χριστίνας, οι οποίοι έχουν και δύο πολύ ωραία παιδάκια, δόξα στον Θεό, και αγωνίζονται τον καλό αγώνα της πίστης. Αμήν. Χιλιάδες άνθρωποι βέβαια σαν και εσάς, μην πω εκατομμύρια, συνεχίζουν και αγωνίζονται τον καλό αγώνα της πίστης, όχι πιστεύοντας και ελπίζοντας μόνο για αυτήν εδώ τη ζωή, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, αλλά περιμένοντας, φίλες και φίλοι, την ευλογημένη αιώνια ζωή την οποία μας έχει φυλαγμένη ο Κύριός μας, για όσους τον αγαπούν και αγωνίζονται αυτόν τον καλό αγώνα. Thank you.